καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε μία όμορφη ημέρα. Να ξεκινήσει το πρωινό σας με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς και όλα να κυλήσουν πανέμορφα και στη συνέχεια της ημέρας. Ο καιρός μας θα έχει χαλάσει λίγο, δηλαδή χθες είχαμε μια ηλιοφάνεια καταπληκτική και σήμερα ξυπνάμε και έχει κλασποβροχή. Καταπληκτική. Και τίποτα άλλο, Νίκο. Έχει μόλις δύο εβδομάδες που έχω πλύνει το αυτοκίνητο. Αυτό είναι πρόβλημα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να πούμε μια καλημέρα πρώτα στον Γιώργο Τολάγιο που είναι σήμερα στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είσαι γνωστός και διακεκριμένος. Θέλουμε τα φώτα σου σε όλα τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί νομίζω ότι οι καιροί που διανύουμε χρειάζονται τη βοήθεια ενός ψυχοθεραπευτή. Και εμείς οι ίδιοι, οι ψυχοθεραπευτές, τη βοήθεια άλλων ψυχοθεραπευτών. Εσείς τι κάνετε για να το παλέψετε? Πάμε και εμείς, βλέπουμε. Πάμε σε άλλους. Πάτε. Βέβαια. Α, είναι κύκλος. Και εποπτευόμαστε. Υπάρχει μια εποπτεία για τα περιστατικά. Θέλω πραγματικά σε ό,τι συζητάμε να μας δίνεις τη γνώμη σου και να μας τη λες για το πώς γίνονται τα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι καιροί που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Αυτά που βγαίνουν από τα ανθρώπινα ένστικτα τα βλέπουμε ίσως για πρώτη φορά. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις και ειδήσεις που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Και νομίζω ότι όποιος δεν έχει ακολουθήσει κάπως, έστω ατομικά, το δρόμο της ψυχοθεραπείας για τον εαυτό του μόνος του, νομίζω πως είναι πολύ δυσκολεμένος μέσα στο γενικότερο πλαίσιο και στο γενικότερο κλίμα. Η ψυχοθεραπεία γενικά είναι ένα ταμπού ακόμα. Είναι ακόμα, Γιώργο. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε μέχρι εκεί που είναι ένα σημείο που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Να πηγαίνουμε πολύ πιο πριν. Να μην χρειαστεί να αποκτήσουμε δυσλειτουργίες για να φτάσουμε. Οπότε να αναγκαστούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε πιο πριν. Να εξερευνήσουμε τον εαυτό μας. Άμα δεν γίνει αυτό, άμα δεν σου σκάσει η μεγάλη κρίση πανικού, το μεγάλο πρόβλημα, δύσκολα παίρνεις την απόφαση να αποδεχτείς ότι κάτι έχεις και ότι κάτι σε έχει προβληματίσει. Εκεί είναι το ταμπού. Νομίζω ότι κάτι έχεις. Ψυχοθεραπεία είναι κάτι που στην πρώτη δημοτικού, το πρώτο πράγμα πριν το σχολείο, πριν το πρώτο μάθημα, έπρεπε να είναι τι είναι το συναίσθημα, τι είναι η σκέψη, πώς συνδέονται μεταξύ τους, τι είναι η συμπεριφορά. Το πρώτο πράγμα. Έτσι. Και μιλάς για το συναίσθημα, είναι η πιο ουσιαστική λέξη, γιατί νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ είμαστε αποκομμένοι από το συναίσθημά μας και αυτό μας οδηγεί σε λάθη στην ενήλικη ζωή μας, που καλούμαστε πολύ αργά να διορθώσουμε. Αν καταλάβουμε ότι έχουμε έτσι πρόβλημα για να διορθώσουμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τα έχουν τόσο καλά με τον εαυτό τους. Καλά κάνεις και με δίνεις, Ελένη μου. Πολύ καλά κάνεις. Δανείζεται τώρα. Έτυχε να είσαι δίπλα της. Λοιπόν, σε πήρα από τα μαλλιά, ξεκινήσαμε έτσι γρήγορα, γρήγορα. Τα μούτρα του πιστεύω. Τα μαλλιά δύσκολο. Τα μαλλιά. Ειλικρινά. Λέτε το Γιώργο Λάγιο. Όχι, μην νιώθεις άσχημα. Βλέπεις ο Γιώργο Λάγιο. Σε πήρα τα μαλλιά. Παμούσια ήθελε να πει. Δεν μπορεί το κορίτσι, θέλει επίσκεψη. Σου πήρα εννοούσε, σου. Θέλω να πω ευχαριστώ στους συνεργάτες μου οι οποίοι το ακούσανε. Που σε στηρίζουν. Μουρλώθηκαν. Γιατί το είπε. Εμείς σε προστατεύουμε, μη λένε κάτι. Η έκφραση αυτή δεν είναι. Είναι, αλλά δεν ταιριάζει παντού. Δεν ταιριάζει παντού, τι να κάνουμε. Σας συγχωρούμε γιατί μπαίνει μεγάλη εβδομάδα σήμερα. Τέλειο, τέλειο. Είσαι ασόβαρος. Είμαι ασόβαρος, αλλά φαίνεται και το κάμισο που φοράς αγόρι μου. Πού πας έτσι παρδαλός. Πάει για πίκλι. Στο weekend. Πώς να έρθω, σαν την μαύρη συμφορά των διπλανών μου. Εμείς κρατάμε ένα επίπεδο, ένα level στην εκπομπή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Γιώργο, ζητούμε συγγνώμη για όλα. Όχι, χαρά μου. Θα δεις και χειρότερα στην πορεία. Λοιπόν, όντως ξεκινάει αύριο η μεγάλη εβδομάδα. Εύχομαι όλοι να την περάσουμε με υγεία, να είμαστε καλά. Θα κάνουμε και σήμερα τη δική μας βόλτα στην επικαιρότητα και θέλω, αφού σε έχουμε κοντά μας, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους, μια πρωτοφανής ιστορία. Αν αποδειχτεί ότι πρόκειται περί τριπλού εγκλήματος, μιλάμε για μια είδηση που δεν έχει ξανασυμβεί στα ελληνικά χρονικά. Μάλλον έχει ξανασυμβεί, γιατί έβλεπα και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη πριν 37 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό, μια αντίστοιχη περίπτωση. Μια μητέρα δηλαδή που αφαίρεσε τη ζωή των τριών παιδιών της με χάπια, με τη χρήση χαπιών. Πώς το παρακολουθείς όλο αυτό και θέλω να μου πεις, να μου σκιαγραφίσεις λίγο όσο μπορείς το προφίλ αυτής της γυναίκας αλλά και του συζύγου της. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε, όχι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τώρα έχουμε αρχίσει και εξοικειωνόμαστε με αυτά. Στην Αμερική, περίπου 500 παιδιά το χρόνο σκοτώνονται από γονείς. Απλά έχουν άλλες τακτικές και τα μαθαίνουν πιο εύκολα. Το πιο πιθανό για να σκοτωθεί ένα παιδί, να δολοφονηθεί, είναι από οικείο πρόσωπο, δεν είναι από έναν άγνωστο. Το ίδιο ισχύει και για τους βιασμούς. Οικεία πρόσωπα κάνουν συνήθως τη ζημιά. Τώρα, το συγκεκριμένο περιστατικό, εμείς το έχουμε λίγο πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, διότι είναι πρωτόγνωρο. Είναι. Θα το οικειοποιηθούμε κι αυτό σε λίγα χρόνια. Θα ακούμε. Ναι, όπως τα συνηθίζουμε όλα τα πράγματα. Όλα δεν τα έχουμε συνηθίσει. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν τώρα και ζουν.
και δεν έχουμε βρει μηχανισμούς να τους εντοπίσουμε και να τους προστατεύσουμε, δηλαδή να υπάρξει μια πρόληψη. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει. Τώρα μιλάω υποθετικά, διότι απαγορεύεται εγώ να κάνω διάγνωση, δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Ναι, δεν είναι διάγνωση, είναι μια κουβέντα. Ναι. Εσύ καλύτερα που εσύ, η δική σου γνώμη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη δική μας και από το να βγαίνουμε και να λέμε εμείς. Οπότε, σαν ειδικό, ας πούμε, που έχει περισσότερες γνώσεις στα κομμάτια της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Αυτό θέλω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια διαταραχή προσωπικότητας. Η διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζεται συνήθως στην εφηβική ηλικία. Υπάρχουν σημάδια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί, για παράδειγμα, να μην έχουν ενσυναίσθηση και να βασανίζουν ζώα. Καμπανάκι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τσακώνονται συχνά ή δεν έχουν τύψεις, δεν έχουν ίχνος μεταμέλειας. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει το γονίδιο, αλλά αν μεγαλώσει με γονείς που το αγαπούν και το φροντίζουν, να μην εκδηλωθεί. Οπότε ο τρόπος που μεγαλώνουμε και αν υπάρξει κάποιο τραύμα, μια παραμέληψη, μπορεί να πυροδοτήσει το γονίδιο και να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει, μια διαταραχή. Γι' αυτό και οι ναρκωτικά μπορούν να το πυροδοτήσουν. Είσαι. Και γι' αυτό το λέω με πολύ αγάπη στα παιδιά να μην δοκιμάζουν ούτε καν ναρκωτικά και σε εφηβικές ηλικίες, γιατί αυτά μπορούν να πυροδοτήσουν μέχρι και ψύχος, δηλαδή να χάνω επαφή με την πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε χάσιμο της επαφής με την πραγματικότητα. Έχουμε μια επιλογή ζωής σύμφωνα με το συμφέρον μας. Δεν έχουμε ενσυναίσθηση και τα πάντα έχουν να κάνουν με το εγώ μας. Δηλαδή, εγώ θα αποφασίσω τι θα συμβεί για το συμφέρον. Γι' αυτό και αυτό που συζητάνε πολύ, την εργαλειοποίηση των παιδιών. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να φτάσουν στο συμφέρον τους, στο σκοπό τους, στη σκέψη τους, τα χρησιμοποιούν όπως τους βολεύει. Ακριβώς όπως το είπες. Αλλά δεν το αντιλαμβάνονται όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν έχουν αυτή τη σκέψη. Καλά, που και εμείς εδώ πέρα μπορεί να είμαστε αδιάγνωστοι. Έτσι, στο σπίτι μπορεί να πνίγουμε κουνελάκια. Θα κλείνει η πόρτα, κανένας δεν ξέρει. Αλλά με αυτά που έχουμε δει, η συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας, που δεν μπορώ καν να πω ποια είναι, γιατί θα νομίζω ότι κάνω κάποια διάγνωση και απαγορεύεται αυτό, είναι επικίνδυνη διαταραχή. Και δεν λέω ότι όσοι έχουν διαταραχή προσωπικότητας είναι επικίνδυνοι άνθρωποι, αλλά δυνητικά αυτή η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Συνδυασμό συνθήκων και πώς έχει μεγαλώσει και το πώς είναι η ζωή και βεβαίως συνδυασμό με αυτή την. Συνδυασμό συνθήκων, πολύ σωστό, γιατί αν προσθέσω πάνω εκεί ένα φορτισμένο γενετικό υλικό, μια δύσκολη ζωή, ένα οικονομικό πρόβλημα, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται. Και μια επιλογή των ανθρώπων που έχεις γύρω σου, η οποία μπορεί να πολλαπλασιάσει και να πυροδοτεί ακόμα περισσότερο, φαντάζομαι, τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Μια αιμονή, μια καψούρα, όλα αυτά συνυπολογίζονται. Προβληματικός άνθρωπος, προβληματικούς ανθρώπους θα έλξει, έτσι δεν είναι? Τα λες τα podcast σου, ακούω, μην μου πεις όχι. Όχι, πολύ σωστά. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που είναι ψυχοπαθείς, και δεν λέω ότι είναι ψυχοπαθείς φυσικά η γυναίκα, δεν μπορώ να το πω, ταιριάζουν με τέτοιους ανθρώπους. Γιατί αν βγούμε ένα ραντεβού εμείς οι δύο και με βλέπεις ότι είμαι ψυχρός και είσαι κι εσύ στο ίδιο μοτίβο, θα ταιριάξουμε. Θα δεις κάτι οικείο. Αν εγώ είμαι θερμή και εσύ είσαι κολόνα παγωμένη, δεν θα σε θέλω. Αν εγώ θέλω αγάπη και θέλω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και πάμε στην προηγούμενη Κυριακή. Θυμάμαι, τελειώσαμε από τότε την εκπομπή. Είμαστε με τον Δημήτρη στο αυτοκίνητο και συζητάμε τη διαγραφή από το ΣΕΗ τριών ηθοποιών, οι οποίοι τον τελευταίο χρόνο μας απασχολούν πάρα πολύ, δυστυχώς, για ποινικά αδικήματα τα οποία έχουν διαπράξει. Μιλάω για την οριστική διαγραφή του Πέτρου Φιλιππίδη, του Παύλου Χαϊκάλη και του Γιώργου Κιβούλη από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με όλες τις πληροφορίες που είναι συγκεντρωμένες μέσα σε αυτό και μετά θα καλημερίσουμε και τον κύριο Ρόχα, τον οποίο θα έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Την οριστική διαγραφή των Πέτρου Φιλιππίδη, Γιώργου Κιμούλη και Παύλου Χαϊκάλη αποφάσισε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Το ΣΕΗ πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής Γενική Συνέλευση για τους τρεις ηθοποιούς με κεντρικό θέμα την οριστική τους διαγραφή από το Σωματείο μετά από τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ήταν ομόφωνη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία σε εισήγηση πέρασε μέσα από μια γενική νόμιμη συνέλευση, όπου ψήφισε το Σώμα των Ηθοποιών αυτοί που ήταν οι παρόντες, που ήταν η νόμιμη απαρτία. Και σχεδόν πανψηφί εκτός 2-3 ψήφων κατέληξαν ηθοποιοί. Η απόφαση των μελών ήταν κατά πλειοψηφία σε μια σύσκεψη που διήρκησε 5 ώρες, ενώ κάθε υπόθεση εξετάστηκε ξεχωριστά. Εγώ τον το Γιώργο τον έτρεμα. Και εγώ. Γιατί? Τον έτρεμα. Διότι είχε μια
επιβολή πάνω μας. Την απόφαση που έλαβαν τα μέλη του ΣΕΗ σχολίασε με ανάρτησή της στα social media η ηθοποιός Δώρα Χρυσίκου λέγοντας. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τους ηθοποιούς και τον κλάδο γενικότερα. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΗ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η διαβίου διαγραφή του Γιώργου Κιμούλη, του Παύλου Χαϊκάλη και του Πέτρου Φιλιππίδη. Σήμερα είναι μέρα χαράς, δικαίωσης και ανάσας. Μια μεγάλη αγκαλιά στα γενναία κορίτσια και αγόρια που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν τους κακοποιητές τους. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους στέκονται δίπλα τους και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Πειθαρχικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών που σήκωσε στις πλάτες του με αντικειμενικότητα, ευαισθησία και γενναιότητα τις καταγγελίες του μύτου του ελληνικού θεάτρου. Ο χώρος μας εξυγιαίνεται. Ας είναι η αρχή για καλύτερες μέρες. Ο αγώνας μας είναι πολλαπλός και πολυπίκυλος για συλλογικές συμβάσεις, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σήμερα όμως είναι μέρα συγκίνησης, μια μεγάλη νίκη του συλλογικού. Σήμερα νιώθω περήφανη για όλους μας. Έβρισε, με έβρισε. Συγγνώμη. Ναι, φυσικά, πάρε το χρόνο σου. Με κλώτσισε και είπε, okay, πάμε τρίτο κουδούνι. Το ότι κλώτσισα ούτε για αστείο. Έχω καταθέσει, έχω δώσει εντολή να κατατεθεί μήνυση και αγωγή και δεν πρόκειται να την πάρω πίσω. Ακόμα και αν αρχίσει να ζητείτε συγγνώμη ή να το παίρνει πίσω αν κλώτσισα ή δεν κλώτσισα. Εγώ δεν έχω καμία διαφορά μαζί της. Έχω να μιλήσω από τότε μαζί της. Τι διαφορά να έχω μαζί της από τότε. Την ανάρτηση της Δώρας Χρυσικού αναδημοσίευσε και η Ζέτα Δούκα, το πρόσωπο το οποίο τον Ιανουάριο του 2021, κατονομάζοντας τον Γιώργο Κιμούλη ως το πρόσωπο που άσκησε λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία εναντίον της, σε συνεργασία τους, σηματοδότησε την είσοδο του Me Too στον χώρο του ελληνικού θεάτρου. Η ίδια σε άλλο Instagram story τη σχολίασε. Ο κόσμος δεν αλλάζει με τα λόγια. Δεν αλλάζει με την ουδέτερη παρακολούθηση της όποιας δράσης. Ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν δεν φοβάσαι να πράττεις και να υποστηρίζεις την αλήθεια. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Στις πράξεις υστερούμε. Το καλό συσπυρώνει. Το κακό μένει μόνο του στο τέλος. Υπενθυμίζουμε ότι η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση είχε αποφασίσει την διαβίου διαγραφή του Δημήτρη Λιγνάδη από το ΣΕΗ τον Απρίλιο του 2021 λόγω των κατηγοριών για κατασυρώην βιασμών με την δίκη του να διεξάγεται αυτό το διάστημα. Είδαμε στο βίντεο ουσιαστικά το ελληνικό Me Too στο χώρο του θεάτρου και στην Ελλάδα. Τώρα νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, εκτός του ότι τα δικήματα είναι διαφορετικά και οι προσωπικότητες είναι. Ναι, να μην κάνουμε και το λάθος αρχικά να τους τσουβαλιάζουμε όλους. Μπορεί κάποιος να κατηγορείται αρχικά από αυτούς που κατηγορούνται, μπορούν να είναι όλοι αθώοι, όλοι ένοχοι. Βεβαίως, ακόμα αθώοι, η δικαιοσύνη ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα. Ακριβώς. Και για πολύ διαφορετικά αδικήματα. Άρα μπορεί κάποιος να κατηγορείται για ένα πολύ σκληρό αδίκημα και να κριθεί ένοχος και ένας για πολύ ελαφρύτερο αδίκημα και τελικά να κριθεί αθώος. Ας μην μπαίνει σε ένα τσουβάλι. Ναι. Ότι γιατί το λέω γιατί. Και εξετάστηκαν και διαφορετικά και από το ΣΕΗ, αλλά ο Γιώργος Κιμούλης αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν διώκεται ποινικά. Ούτε ο Παύλος Χαϊκάλης. Ούτε ο Παύλος Χαϊκάλης. Πολύ σωστά. Δεν μιλάω για τον Κιμούλη. Πάντως ο κοινός προγραμματιστής είναι ένας, Ελάμπρο, ότι όλες αυτές τις συμπεριφορές, οι αποδέκτες τους, έχουν πάνω κάτω τις ίδιες επιπτώσεις στη ζωή τους. Δηλαδή, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για τον Γιώργο. Είναι κακοποίηση όπως και αν είναι. Για την ψυχολογία του θύματος, γιατί ακούσαμε από την έκρηξη του μητού στην Ελλάδα, γίνεται πολύς λόγος για το πότε, γιατί τώρα. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, επιλέγει να το ομολογήσει, επιλέγει να το καταγγείλει. Γιατί τώρα ανοίγουν τα στόματα. Έχει χρόνο αυτό. Όχι. Έχω πάρα πολλά περιστατικά τα οποία δεν έχουν καταγγείλει ποτέ. Και ούτε αντέχουν το να το καταγγείλουν. Γιατί ντρέπονται, φοβούνται την έκβαση της υπόθεσης, φοβούνται ότι θα τις κατηγορήσουν, φοβούνται ότι ένας συγγενής θα σκοτώσει τον θήτη. Γιατί μια κοπέλα, για παράδειγμα, η οποία έχει βιαστεί, λέω για παράδειγμα, αν το μάθει ο πατέρας, μπορεί να πάει να σκοτώσει τον. Βέβαια. Οπότε, επειδή καθένας βιώνει εννοείται το τραύμα με τον δικό του τρόπο, σε αυτό δεν μπορούμε εμείς να πιέσουμε κάποιον να καταγγείλει. Αν και εγώ το προτείνω, ότι αν θέλουμε να έχουμε μια καλή έκβαση, τη στιγμή που συμβαίνει, όσο πιο σύντομα πρέπει να το καταγγείλουμε. Αλλά δεν ξέρει όλος ο κόσμος τι του έχει συμβεί. Ειδικά στις κακοποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν ορατά σημάδια. Τώρα αρχίζει και ψυχοεκπαιδεύεται ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι τόσο καιρό είχα υποστεί ψυχολογική βία. Πολύ σημαντικό βία. Αυτό που λες, γιατί υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί πέρα από ψυχολογική βία, ακόμα και σωματική βία, και δεν το έχει σχηματίσει στο κεφάλι του ότι ίσως
κάποτε είχα υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, το οτιδήποτε. Δεν το δέχεται καμιά φορά ο οργανισμός σου και το είναι σου ότι μου έχει συμβεί σε μένα αυτό. Βεβαίως, και μπορεί και η μανούλα σου να σου πει: έλα τώρα, μια σφαλιάρα έφαγες. Εγώ τόσο καιρό από τον μπαμπά σου. Μπορεί να το μιμήσει αυτό το πράγμα. Οπότε η κακοποίηση πρέπει να έρθει κάποιο. Να σε αγκαλιάσει και να σου πει τόσο καιρό όλο αυτό που βίωνε. Είναι λάθος, δεν είναι το σωστό. Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, Γιώργο, όμως είναι της ίδιας βαρύτητας, είναι ίδιες, ή ναι, εξαρτάται από τον άνθρωπο το πώς το έχει βιώσει. Εξαρτάται σίγουρα. Η ερμηνεία του έχει δώσει. Πολύ καλή ερώτηση, Μαρία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια καλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα από όλο αυτό και μπορούν και το διαχειρίζονται. Υπάρχουν άλλοι που με πολύ λιγότερη κακοποίηση διαλύονται. Αλλά σίγουρα, επειδή τα σημάδια μερικές φορές δεν είναι ορατά, η επίπτωση στην ψυχική υγεία μπορεί να είναι ακόμα πιο επιζήμια από το να έχει υποστεί σωματική βία. Γιατί η ψυχολογική βία πάει σε πιο βαθιά πράγματα του εαυτού. Δεν έχει και εμφανή σημάδια. Δηλαδή, λες ότι η σεξουαλική βία, ο ξυλοδαρμός, είναι κάτι που αφήνει σημάδι πάνω σου. Θα αφήσει μια μελανιά, η σεξουαλική πράξη τέλος πάντων θα είναι βία. Οπότε σε οδηγεί κάπως η σκέψη να το καταλάβεις, να το διαπιστώσεις. Η ψυχολογική δεν αφήνει κανένα σημάδι. Ναι, αλλά θα έπρεπε κάποιος να σου έχει εξηγήσει τι αξίζεις, πού είναι το όριο που πρέπει να βάζεις, τι πρέπει να ανέχεσαι. Και ειδικά όταν είμαστε σε σχέσεις, μπερδευόμαστε πού είναι τα όρια του συντρόφου και τα περνάνε πολλές φορές. Και γιατί δεν γίνεται και από την αρχή. Δηλαδή δεν εμφανίζεται κανένας ο κακοποιητής και αρχίζει από την πρώτη μέρα και σου ασκεί ψυχολογική βία. Το περιτύλιγμα είναι πολύ ελκυστικό, σωματική. Είναι πάρα πολύ ωραίο και γλυκό. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι κακοποίηση αυτό. Και εδώ θα πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και να δούμε μέσα στις δικαστικές αίθουσες πόσο εύπλαστη είναι, πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει και η ψυχολογία του θύματος, γιατί έρχεται αντιμέτωπος με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Ξαναζεί, και έρχεται αντιμέτωπος με όλες αυτές τις σκηνές που του θυμίζουν το παρελθόν του. Και ένα παραπάνω, και στη συγκεκριμένη υπόθεση, ζητείται και αναπαράσταση του βιασμού. Πάμε να το δούμε. Δευτέρα 11 Απριλίου συνεχίστηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Πρωτοδικείο Αθηνών με την εξέταση του δεύτερου μάρτυρα που έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου για βιασμό. Ο Δημήτρης Λιγνάδης έφτασε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ενώ η δίκη του ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο δεύτερος μάρτυρας έχει καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη ότι τον βίασε σε ηλικία 17 ετών όταν είχαν πάει μαζί στην Επίδαυρο για να παρακολουθήσουν μία θεατρική παράσταση. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον Αλέξη Κούγια μέσα στη δικαστική αίθουσα, καθώς ζήτησε να γίνει αναπαράσταση της σκηνής του βιασμού, προκαλώντας αναστάτωση και επικριτικά σχόλια. Ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη ζήτησε από τον μάρτυρα να αναπαραστεί στη σκηνή του καταγγελόμενου βιασμού, πλησιάζοντας μάλιστα προς το μέρος του με τον μάρτυρα να τον αποθεί και να του ζητάει να μην πλησιάσει. Από απόσταση, παρακαλώ, δεν με ενοχλεί. Αυτό είναι απαράδεκτο, κακοποιητικό. Νωρίτερα, εξεταζόμενος από την πολιτική αγωγή, ο μάρτυρας ξέσπασε σε κλάματα, καθώς αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στο πώς έφτασε στο σημείο να προχωρήσει στην καταγγελία του κατά του Δημήτρη Λιγνάδη. Με ένοιαζε ότι είχε συμβεί ο βιασμός. Με ένοιαζε ότι δεν έπρεπε να μου συμβεί αυτό. Όλοι μου έλεγαν να μην πάω, οι δικοί μου, οι φίλοι. Όλοι μου είπαν να μην πάω γιατί φοβόντουσαν τον κατηγορούμενο, όσα μπορούσαν να συμβούν στο δικαστήριο. Λες και ο βιασμός δεν είναι κάτι σοβαρό. Λες και ο βιασμός δεν είναι κάτι. Όταν ερωτήθηκε γιατί δεν αμύνθηκε όταν τον πλησίασε ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο ίδιος απάντησε. Δεν μπορούσα. Είχα παγώσει. Ένιωθα τα χέρια μου δεμένα, ενώ δεν ήταν. Αυτό το σοκ που δεν μπορείς να κουνηθείς, το έχεις νιώσει ποτέ? Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Κούγιας διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα γράφτηκαν και να δημοσιεύτηκαν σχετικά με την προσπάθειά του να αναπαραστήσει εντός του δικαστηρίου τον φερόμενο βιασμό ενός εκ των μηνυτών του πελάτη του κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης του σκηνοθέτη. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Η διαδοθήσα είδηση είναι εντελώς ψευδής. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες παραπληροφόρησαν τους αναγνώστες τους περί του ότι εκείνη τη στιγμή στο ακροατήριο δήθεν το φερόμενο θύμα έβαλε τα κλάματα, κάτι που ουδέποτε συνέβη». Ενώ παράλληλα κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε δύο παρόντες δημοσιογράφους, τους οποίους και κατηγορεί και την διάχυση της ψευδούς κατά τον ίδιο είδησης. Το παρατηρητήριο πάντως εξέδωσε τη δική του απάντηση στη δήλωση του Αλέξη Κούγια, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Ο κύριος Κούγιας επιχειρεί να διαψεύσει τα δεκάδες άτομα που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή τη διαδικασία. Είναι λοιπόν φανερό ότι η ανακοίνωση του κυρίου Κούγια αποτελεί μια αποδεδειγμένα, ανέτια και αναλυθή στοχοποίηση του παρατηρητηρίου για τη δίκη Λιγνάδη, καθώς και του δημοσιογράφου της εφημερίδας των συντακτών».
Από την άλλη πλευρά, συγκλονίζει η μαρτυρία της Τζεφ Μοντάνα, που δίνει το παρόν σε κάθε δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Η ίδια μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα για την γνωριμία της με τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς ένιωσες όταν τον αντίκρισες στο δικαστήριο. Άσχημα, ένιωσα απέσια. Ήταν ντροπή όλα αυτά που έκανε. Και ναι, δεν ήθελα να το κοιτάω. Σε τραυμάτισε ο Λιγνάδης. Ναι. Όχι μόνο ο Λιγνάδης, στη ζωή μου είχα συνηθίσει σε πολλές επιθετικές συμπεριφορές. Και αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, νομίζω ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου ζήτησε και την ονομαστική. Να μην μπουν δημοσιογράφοι μέσα στη δικαστική αίθουσα, αλλά και όσοι μπουν να έχουν γραπτός τα ονόματά τους και τα στοιχεία τους και να μην χρησιμοποιούν λάπτοπ. Ούτως ή άλλως είναι η δίκη διεξάγεται. Λίγα μαθαίνουμε, γιατί δεν υπάρχει η παρουσία των μέσων ενημέρωσης όλων μέσα. Οπότε είναι λίγα τα πράγματα που διαραίουν λόγω και βγαίνουν προς τα έξω. Λόγω της μικρής αίθουσας γίνεται αυτό. Και λόγω της μικρής αίθουσας και λόγω του ότι ζητήθηκε από τις δύο πλευρές. Είναι, δεν έχουν μπει όπως και στη δίκη του Φιλιππίδη, δεν έχουν μπει όλα τα ΜΜΕ μέσα. Τι να μπουν λίγα, τι να μπει ή κανένα ή όλα. Δηλαδή το να μπουν λίγα, τι έχει λίγα. Γίνει μια, έχει γίνει μια επιλογή, ένα φιλτράρισμα, ας το πούμε έτσι. Αν μπορώ να το πω έτσι. Αν είναι η τυχερή σου μέρα. Ανέκδοτο λίγο. Πάντως όλο αυτό μας ξένησε πάρα πολύ το περιστατικό μέσα. Συγγνώμη, αυτό με τα κλάματα. Αυτό. Όσοι ήταν μέσα το μεταφέρουν. Ο κύριος Κούγιας το διαψεύδει. Και πολύ καλά κάνει, αλλά όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα το μεταφέρουν. Μα υπήρξε και η απάντηση στην δήλωση του κ. Κούγια ότι ζήτησαν να διαψεύδει αυτός που ήταν στο δικαστήριο, τον συντάκτη της εφημερίδας. Οπότε υπάρχει σαφής απάντηση γι' αυτό. Πάμε τώρα, Γιώργο, λίγο στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Κάθεται απέναντι από τον πρόεδρο, απέναντι από τον άνθρωπο που κάποτε του βίασε την ψυχή και το σώμα, όπως κατηγορείται αυτή τη στιγμή. Και ξαναβιώνει, ξανανασύρει από μέσα του, με όση δύναμη έχει εκείνη τη στιγμή, όλα αυτά τα τραυματικά περιστατικά. Πόσο ευάλωτος είναι, πόσο μπορεί να επιμείνει στη θέση του και τι μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Είναι πολύ σκληρό. Ποιος μπορεί να τον καταλάβει, βέβαια, έτσι. Κανένας. Το λέω κανένας γιατί ακόμα και εμείς όταν λέμε ότι αισθανόμαστε. Λέω, εγώ έχω άγχος. Λες και εσύ έχεις άγχος. Το βιώνουμε με δικό μας τρόπο. Το άγχος. Βεβαίως. Ο βιασμός και γενικά αυτού του είδους οι βαριές κακοποιήσεις δημιουργούν ένα τραύμα το οποίο αλλάζει και τη δομή του εγκεφάλου. Οπότε εκεί που ο εγκέφαλός μας είναι χαρούμενος και σκεφτόμαστε να εξερευνήσουμε πράγματα, να έχουμε περιέργεια, να ερωτευτούμε, ξαφνικά μαθαίνει να προστατεύεται. Ξαφνικά πας κοντά και ο άλλος τραβιά. Μαζεύεται. Οπότε προσπαθεί ο ίδιος να δημιουργήσει μηχανισμούς να αντιμετωπίσει το τραύμα. Άλλοι δεν έχουν μνήμη. Δεν θέλουν να το σπρώχνουν στο ασυνείδητο. Επιλεκτική μνήμη. Ένστικτο δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό που λες, κατηγορήθηκε και το πρώτο θύμα ότι δεν είπε τα ίδια, τις ίδιες λεπτομέρειες για το περιστατικό από την πρώτη του κατάθεση. Και μάλιστα κατηγορήθηκε γι' αυτό, γιατί εκείνος ισχυρίστηκε ότι δεν τα θυμόμουν όλα. Ναι, αυτό το πράγμα υπάρχει στη βιβλιογραφία ξεκάθαρα. Η μνήμη σου εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλεις να αντιμετωπίσεις τον πόνο, αρχίζει και δημιουργεί κενά ή το ξεχνάς ή το συνδέεις. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν έγινε ποτέ στο κεφάλι σου. Μπορεί να υπάρξει αποπροσωποποίηση, συνέβη σε κάποιον άλλον. Μπορεί να δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, μια συνθήκη στην οποία αποσυνδέεσαι τελείως από όλο αυτό το dissociation που λέμε. Δηλαδή, είσαι παρατηρητής. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει οι επιστήμονες, εννοώ σαν και σένα, είχα να στείλω, να συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη, γιατί όλο αυτό με μια κατάθεση. Είναι μια ένδειξη, είναι όχι μια απόδειξη, ναι. Αλλά είναι μια ένδειξη. Λέμε τώρα, μια κατάθεση. Α, το άλλαξε. Άλλη κατάθεση. Άρα δεν στέκει. Α, το ξανάλλαξε. Θυμήθηκε κάτι άλλο. Τρίτη κατάθεση. Μήπως είναι διαταραγμένος. Άρα... Εννοείς να υποστηρίξουν την άποψη του θύματος επιστημονικά. Να υποστηρίξουν ότι επιστημονικά. Όντως αυτό που γίνεται, οι διαφορετικές π.χ. καταθέσεις είναι λογικές, γιατί. Λάμπρο μου, πολύ καλή ερώτηση. Θέλω να σου πω ότι είμαστε στις πηλιές ακόμα. Πολύ μακριά από όλο. Σκεφτούμε ότι ακόμα και όταν κάποιος πάει να καταθέσει ή να καταγγείλει κάτι, δεν έρχεται ένας ψυχίατρος. Καλά, στην περίπτωση της Ρούλας δεν έχει γίνει ψυχιατρική αξιολόγηση ποτέ ακόμα, από ό,τι έχω μάθει. Στην Ελλάδα, νομίζω στο εξωτερικό, σε όλες τις καταθέσεις, ειδικά σε τέτοια εγκλήματα, υπάρχει παρουσία. Μπορεί να αλλάξει την έκβαση ψυχοθεραπευτική. Αλλάζει όλη η οπτική ακόμα και των ενόρκων και της κοινής γνώμης. Γιατί η κοινή γνώμη καταδικάζει και μετά αναγκάζονται και οι όλοι να επηρεαστούν. Αλλά σε αυτό που με ρώτησες, το μετατραυματικό στρες, που είναι όλα αυτά τα συμπτώματα που έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ξαναθυμόμαστε, έχουμε φιάλτες, αποφεύγουμε να πηγαίνουμε σε μέρη. Δεν θέλουμε τα αγγίγματα, δεν θέλουμε την οικειότητα.
Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ πώς νιώθει κάποιος την ώρα που πρέπει να περιγράψει ξανά αυτό που του συνέβη. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον πόνο που ξαναβιώνει. Και παίρνετε και σε τέτοια ονόματα, τέτοιους ανθρώπους που, ας μην γελιόμαστε, έχουν μια δύναμη και μια εξουσία που τα θύματα δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ότι θα είχαν ποτέ στη ζωή τους, έτσι. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρόχα, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα. Κύριε Ρόχα, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά? Καλή σας μέρα. Όλα καλά. Ωραία. Συζητούσαμε προηγουμένως την διαγραφή των τριών ηθοποιών από το ΣΕΗ, από τη συνέλευση που αποφασίσατε και αποφασίστηκε μέσω ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία η διαγραφή και των τριών αυτών ηθοποιών, οριστική διαγραφή. Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά του Παύλου Χαϊκάλη και του Πέτρου Φιλιππίδη, δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής. Έχουμε δει μία αντίδραση από την πλευρά του Γιώργου Κιμούλη. Τι έχει φτάσει σε εσάς, πού βασίζει αυτή την αντίδραση και ποια είναι η απάντησή σας? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, προσπαθώ να μιλήσω για τη θέση του Σωματείου. Δεν θα κάνω καμία προσωπική κρίση σε αυτά που συμβαίνουν, έστω και αν είμαι σε αυτούς που έχουν δεχτεί αγωγή από τον κύριο Κιμούλη. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ζητώντας 50.000 από τον καθένα του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή 400.000 ευρώ, για θέτηση συνεργασίας που ήταν να γίνει στο Κουθουβουέ. Όντως, οι τρεις αυτοί συνάδελφοι διαγράφησαν. Να εξετάσουμε όμως, γιατί ακούω πολλά πράγματα, τι σημαίνει διαγραφή από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών δεν είναι δικαστήριο. Ελέγχει, βάσει του καταστατικού του, τις συμπεριφορές των συναδέρφων και όταν είναι αντισυναδερφικές, τότε οι άνθρωποι αυτοί τίθονται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αν θα τους αποπέμψει από το σώμα ή όχι. Έτσι συνέβη με αυτούς τους τρεις. Τώρα, η περίπτωση του Κιμούλη είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, γιατί ενώ υπήρχε μια παλαιότερη διαγραφή διαβίου επίσης για αντισυναδελφική συμπεριφορά, για ένα μαγικό τρόπο ο κύριος Κιμούλης ξαναβρέθηκε εγγεγραμμένος στο Σωματείο Ελληνιθοποιών και ξαναπερνάει για δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Πώς γίνεται αφού είχε διαγραφεί ότι την πρώτη διαβίου να ξαναβρέθηκε εγγεγραμμένος? Αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο των πρακτικών τα οποία έχουν διαγραφεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Και για τον ίδιο λόγο είχε διαγραφεί την πρώτη φορά, κύριε Ρόχα? Ναι, από ό,τι ξέρω ήταν πάλι για αντισυναδελφική συμπεριφορά. Είναι εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει διακαώς να είναι ξανά σε ένα σωματείο, δεν μπορεί να μην ξέρει και να μην αποδέχεται το καταστατικό του. Το καταστατικό λοιπόν λέει ότι υπάρχει ένα πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο ελέγχει το κάθε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για αντισυναδελφική συμπεριφορά. Γι' αυτό καταγγέλθηκε ο κύριος Κιμούλης. Το σωματείο τον αποπέμπει. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό στην ουσία. Γιατί κανείς δεν εμποδίζει τον κύριο Κιμούλη να κάνει μια δουλειά και θα βρεθούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι να τρέξουν να συνδράμουν την προσπάθειά του. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το κοινό, αν το κοινό θέλει να τον δει ή όχι. Ξέρουμε για ποιες ή αν μπορείτε να πείτε. Δεν σας ακούω. Μπορείτε να μας πείτε, να μάθουμε, αν λέγονται, για τι είδους αντισυναδελφικές συμπεριφορές ο καθένας αποφασίστηκε και πριν μιλήσει η δικαιοσύνη να διαγραφεί? Ακούστε, όλα έγιναν εντελώς νομότυπα σύμφωνα με τις επιταγές των νομικών μας συμβούλων. Όλες οι καταθέσεις και το σκεπτικό του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβάστηκε όλο στη Γενική Συνέλευση σε μία πεντάωρη συνεδρίαση. Οπότε δεν έχει νόημα εγώ να σας πω ότι ο Τάδε έκανε αυτό ή εκείνο. Αυτά αναφέρθηκαν συγκεκριμένα με ονόματα στη Γενική Συνέλευση και η οποία με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε να αποπέμψει αυτούς τους συναδέλφους από το σώμα. Κύριε Ρόχα, θέλετε να μας πείτε λίγο το διαδικαστικό? Άγαλω. Γιατί διάβαζα μία δήλωση του κυρίου Καπερνάρου, που είναι ο συνήγορος του Γιώργου Κιμούλη, ο οποίος ισχυρίζεται πως μόλις 153 άνθρωποι εδώ στην Αθήνα ψήφισαν για τη διαγραφή του Γιώργου Κιμούλη από τους 1.300 που βρίσκονται ηθοποιούς, δηλαδή που ανήκουν στο σωματείο.
Είναι αληθές κάτι τέτοιο, γιατί φαντάζομαι εσείς έχετε και, και τους ανθρώπους που ψήφισαν και τους αριθμούς και πόσοι καταψήφισαν τον καθένα ξεχωριστά. Εκείνο, είναι αληθές κάτι τέτοιο. Ακούστε. Εκείνο που δεν αναφέρει ο συνήγορος είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία αυτών των συνελεύσεων. Η πρώτη συνέλευση, ας πούμε, αν δεν έχει απαρτία, κατεβαίνει το ποσοστό της απαρτίας. Η δεύτερη συνεδρία είναι λιγότερο το ποσοστό, όπως το τρίτο είναι λιγότερο. Ναι. Όπως όλα τα αντίστοιχα όργανα. Οπότε είχαμε απαρτία όταν ψηφίσαμε αυτό, είτε αν είναι 1500 εγγεγραμμένοι και απαρτία είναι 150, οι 150 αποφασίζουν τι θα κάνουν. Σωστό, ναι. Σωστό. Έτσι είναι. Αυτό είναι νομική διαδικασία. Δεν μπορεί να την ανατρέψει κανείς. Μπορώ να ρωτήσω. Είναι ψευδές να λες ότι δεν είχαμε την πλειοψηφία. Γιατί από τα τόσα μέλη. Η διαγραφή των συγκεκριμένων μελών σας, των συγκεκριμένων ηθοποιών και δι' του Γιώργου Κιμούλη, αφού αναφερόμαστε σε αυτή την περίπτωση, έγινε με βάση το άρθρο 5 του καταστατικού του ΣΕΗ που λέει για τα, ότι έχουν κάνει πράξεις οι οποίες αντιβαίνουν το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Και ρωτάω γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί αν έχει γίνει με βάση το άρθρο 5, στη συνέχεια για να γίνει επανεγγραφή απαιτείται απόφαση του ΔΟΣΟΥ, η οποία μας λέτε ότι είναι ένα σκοτεινό σημείο. Δεν γνωρίζει το ΔΟΣΟΥ εάν τον επανέγραψε. Ωραία ερώτηση. Αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω πραγματικά, παρότι συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανεγγραφή του και δεν μπορούν να βρεθούν. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Προφανώς, παρότι έχω χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα με απαντήσει και η μνήμη μου να σας πω ότι έγινε κάποια τέτοια συζήτηση. Δεν θυμάμαι. Πάντως, επειδή δεν είχε πάρει και δημοσιότητα εκείνη η πρώτη διαγραφή, νομίζω πως τώρα πια, με τη δημοσιότητα που είχε πάρει το όλο θέμα, μια επανάληψη αυτού του σενάριου είναι μάλλον αδύνατη. Δηλαδή, ξαφνικά από το πουθενά να επανεγραφεί και να. Ναι, νομίζω πια η μνήμη θα είναι πιο. Είμαστε λίγο και στην Ελλάδα. Πιο ουσιαστική. Αν και είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ο κύριος Κιμούλης κάνει αγωγές μόνο σε συγκεκριμένα άτομα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφήνοντας απ' έξω ανθρώπους, συναδέρφους, μιας πολύ συγκεκριμένης παράταξης. Αυτό πρέπει ίσως να το επανεξετάσετε. Το κατάλαβα. Θυμάμαι ότι είχατε πει, μάλλον, με την έναρξη του MeToo και όλων αυτών των καταγγελιών στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες που αφορούν άλλους ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν θέσεις, κατέχουν εξουσία και είναι πολλές στα χέρια του ΣΕΗ. Με αυτές τις καταγγελίες τι γίνεται και αν περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε και άλλους ανθρώπους να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, κύριε Ρόχα? Κοιτάξτε, η εμπλοκή με τη δικαιοσύνη είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία δεν θα ήθελα καθόλου να σχολιάσω. Γι' αυτό και δεν σχολιάζω την υπόθεση Φιλιππίδη και Λιγνάδη. Επειδή ξεκινάνε από εκεί οι καταγγελίες. Εσείς δεν γίνανε οι καταγγελίες, εσάς τις πήγατε στον εισαγγελέα. Ναι. Οι καταγγελίες, καταρχάς, η ιστορία με τον Λιγνάδη δεν έχει καμία καταγγελία στο σωματείο. Ισχύει. Είναι από ανθρώπους που δεν είναι του σωματείου. Ξεκάθαρο, είναι θέμα που επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη και καλά κάνει. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε καθόλου σε αυτό. Όπως επίσης και για την περίπτωση του κυρίου Φιλιππίδη, που επίσης οι καταγγέλουσες κατέθεσαν αγωγές στο δικαστήριο. Το σωματείο δεν μπορεί να κάνει δικαστήριο. Σαφώς δεν είναι. Δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή. Ναι, όχι, αλλά μαζεύει κάποιες καταγγελίες. Μαζεύει κάποιες καταγγελίες. Είναι υποχρεωμένο τις καταγγελίες που έχουν τέτοιου είδους περιεχόμενο να τις κοινοποιήσει στον ανακριτή. Βεβαίως. Άρα υπάρχει κάτι άλλο στα χέρια σας αυτή τη στιγμή, σαν καταγγελία, άτυπη έστω σε εσάς, αναφορά, κάτι που να έχετε εσείς στα χέρια σας? Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει φτάσει ακόμα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εξετάζει κάποιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, δεν είμαι του Πειθαρχικού. Δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ρόχα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με υγεία και καλό αγάπη. Πάσχα. Πού θα το περάσετε, πού θα περάσετε και τις μέρες. Και επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ γιατί γράφω το καινούριο έργο που θα παιχτεί στο Ηρώδιο για το 22. Οπότε δουλεύουμε αυτό. Φανταστικά. Καλή δημιουργική σκέψη και καλές δημιουργικές στιγμές. Να είστε καλά και την καλημέρα μας. Δεν σε αποχαιρετώ, θα σε κρατήσουμε ακόμα λίγο. Χαρά μου. Και μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Πάμε σε γρήγορες διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μείνετε κοντά μας, ερχόμαστε. Και
Σκόνη αρκετή έχουμε έξω. Ούτε βρύψαλα. Ωραίο, καλό. Θέλουμε απλά να χαμογελάτε και να μείνετε στην παρέα μας μέχρι τη μία για να κάνουμε συντροφιά αυτό το περίεργο καιρικά. Την περίεργη καιρικά Κυριακή, πότε φτιάχνει ο καιρός? Ο καιρός φτιάχνει μεγάλη Τετάρτη με σημεράκι. Θα έχει ήλιο. Θα έχει πολύ ήλιο και θα μπορείς να βγάλεις και τα χαγιά και τα μαγιά να φτιάξεις. Και να ανεβώ τα σκαλιά. Θα έχει δύο εποχές μεγάλη εβδομάδα. Στείλτε ένα φυλάκι στην τρούφα μου που είναι στο σπίτι. Τρουφίτσα, τι κάνει άνθρωπο για να ζήσει. Τρούφα μου. Να βγει το μεροκάματο. Η χειροδική και κατά του Δημήτρη, γιατί είναι ξενυχτισμένος. Αχ, χτες άλλο μας έλεγες, ότι όλος μου του πέταξε την καρύδα στο κεφάλι έκανε είχε δίκιο. Τώρα χειροδικήσαμε. Λίγη τροπή να υπήρχε εδώ μέσα, θα είχε φύγει κι αυτή. Λίγη τσίπα. Καινούριος διαγωνισμός τρέχει στο Open Weekend και στο Open και αφορά όλους εσάς που θέλετε να κάνετε δικό σας αυτό το τέλειο Peugeot 208, η έκδοση είναι η Like, 1200 τα κυβικά του, 75 τα λογά του, 15.700 ευρώ κοστίζει. Δηλαδή μιλάμε για αυτοκινητάρα τώρα, όχι αστεία πράγματα. Είναι το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς πάλι για το 2020. Πολύ χαμηλή κατανάλωση στα 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχει τα πάντα μέσα, air condition, ρυθμιζόμενο, οθόνες αφής, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, πίσω, το Peugeot iCockpit. Δηλαδή είναι το πιο σύγχρονο αυτοκίνητο που μπορείτε να βρείτε στην αγορά και θα γίνει δικό σας, το Peugeot το 208. Για να μην είστε άλλο πεζί, να έχετε αυτοκίνητο. Wow, 14999, τηλεφωνήστε πολλές φορές ή στείλετε πολλά μηνύματα, open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο πενταψήφιο άριθμο. Ελένη, έχω να σου πω κάτι. Σαν και σένα, καμιά. Πολλές. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε συγκεντρώσει, τι ειδήσεις, τι γίνεται στο χώρο της showbiz. Το πρώτο συγκεντρωτικό βιντεάκι της ημέρας που περιέχει, Λάμπρο μου, τα πάντα. Άστε. Και Σπύρο Μπιμπίλα σου έχω. Βέβαια. Μιλάει για όλους και για όλους. Σπυράκος, πιο όμορφος από ποτέ. Η Εύφη Παπαθεοδόρου που σχολιάζει τη διαγραφή του ΣΕΗ, τον Φιλιππίδη Χαϊκάλη κτλ. Μαυρίκιο, μαυρίκιο σου έχω για τα μάτια σου μόνο. Α, είπες να βάλω λίγο μαυρίκιο για μένα για να μου φτιάξει την διακούλα. Μόνο για σένα. Αφιερωμένο. Καλημέρα. Πάμε να δυναμώσουμε τη μουσική και τη διάθεσή μας με νέα από τη Showbiz. Λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση του αραβόνα της με τον Ben Affleck, η 52χρονη Jennifer Lopez μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram την κυκλοφορία του νέου της ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο Halftime και θα επικεντρώνεται στην προετοιμασία της star για το Super Bowl Halftime Show του 2019. Βρεθήκαμε στα γυρίσματα της ταινίας του Παντελή Σκουρλά, μιλώντας για το τέλος, όπου πρωταγωνιστεί η Έφη Παπαθεοδόρου. Εγώ είμαι ένας άγγελος και κατεβαίνω στη γη για να τιμωρήσω το κακό και το κακό που δημιουργούν οι άνθρωποι. Τώρα πόσο το πετυχαίνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών διέγραψε τον κύριο Φιλιππίδη, τον κύριο Κιμούλη και τον κύριο Χαϊκάλη. Απαράδεκτα. Είναι πράγματα απαράδεκτα αυτά που κάνουν και μακάρι ποτέ να μην ξαναγίνουν. Και δεν είναι οι μόνοι. Συγγνώμη, δεν είναι η μόνη. Ρώτα εμένα που είμαι παλιά καραβάνα τι έχω περάσει. Όχι και σε τελευταία ανάλυση, εγώ σκονόμουν και έφευγα. Αλλά άλλα παιδιά που πρέπει να δουλέψουν, τι θα λέγανε. Σκύβανε το κεφάλι. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μιλάει για το Super Mami, τη διαγραφή των ηθοποιών από το ΣΕΗ, αλλά και την κόντρα Παπαδόπουλου Λαμπρόγιαννη. Πιστό αντίγραφο μια μεγάλη ξένη επιτυχία. Όταν ξαφνικά κάποιοι το παίζουν εισαγγελείς της τέχνης, εγώ αισθάνομαι φρίκι. Νομίζω ότι ζω σε μια κοινωνία τρόμου. Νομίζω ότι ζω σε ένα καθεστώς που ετοιμάζει να κάνει λογοκρισία. Κάναμε μια μεγάλη γενική συνέλευση που είχε νόμιμη απαρτία. Είναι μια ηθική διαγραφή. Δεν τους στερεί το δικαίωμα δουλειάς. Μπορούν και να παίζουν όπως παίζω εγώ. Την ανακοίνωση της Δάφνης για Λαμπρόγιαννη ως προς το Σπύρο Παπαδόπουλο. Επειδή η Δάφνη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό άτομο, δεν μπορεί να το έκανε επειδή τρελάθηκε. Απ' την άλλη, και ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Επομένως, μου φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται περί μια παρεξήγηση μεταξύ τους και καλό θα ήταν να διευθετηθεί. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αφήνει εχμές για πασίγνωστη παρουσιάστρια και την οικονομική πρόταση που της έκανε. Μπορεί να ακούσουμε και μια καλή είδηση στις μέρες μας, ότι ένα ζευγάρι ερωτεύτηκε και παντρεύεται. Δηλαδή, μη μας το κάθε μέρα, να το πω και έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ.
συγκεκριμένη παρουσιάστρια πρωτοκλασσά της εκπομπής που μας έβρισε, που είπε ότι δεν θα μας παίξει την εκπομπή της, που είπε. Της έκανα μια πρόταση να έρθει να παίξει DJ στο γάμο μας. Και όταν άκουσε το ποσό, είπε κατευθείαν ναι. Λοιπόν, αυτή τη διθενιά λοιπόν, μην πάτε να μας τη χρεώσετε. Όχι, δεν θα την πάρουμε να παίξει το γάμο μας. Ήταν ένα crash test για να επιβεβαιώσω μέσα μου ότι κάτι γίνεται τέλος πάντων. Η Τίνα Μελά εξομολογήθηκε την λεκτική επίθεση που είχε δεχτεί στο παρελθόν από τον Βαλάντη. Την εταιρεία μου, την G Music, βρισκόμαστε στούντιο, δοκιμάζουμε καινούργια τραγούδια. Ως το παρθενικό σου τεμπούτο που διάβασα ότι ήταν με τον Βαλάντη. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με τον Βαλάντη. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Έχει προσβάλει. Περνούσαμε από κάτι σκαφάκια, τέλος πάντων. Δεν πήγε καλά τότε το έξτρα και είπε, έλα μωρέ, θα στείλουμε τη Τίνα να μας βγάλει τα λεφτά σε κάποιους σκάφους. Για το τέλος, ο ένας και μοναδικός Σωτής Βολάνης μας φιλοξενεί στα Λαδάδικα της Αθήνας, όπου μας συστήνει τους μαροκινούς μουσικούς του και μας εξηγεί για ποιο λόγο είναι τόσο τυχερός από μικρό παιδί. Γεια σας, είμαι ο Σωτής Βολάνης. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω πρώτα τους μουσικούς μου. Έχω πάρει μουσικούς από το Μαρόκο και από Ισραήλ. Το είχα πάντα στο μυαλό μου αυτό, μεράκι, να έχω από αυτές τις χώρες μουσικούς. Καινούριο τραγούδι. Πάνω απ' όλα σε γουστάρω, σε στίχη μουσική, Σάκης Κώστας, ο οποίος είναι εξαδερφός μου, ναι, ταλεντάρα. Είσαστε από τους τυχερούς που δεν κολλήσουν. Τυχερός είμαι πάντα, γενικά στη ζωή μου είμαι τυχερό παιδί, ξέρεις, είμαι τυχερός. Καλό αυτό. Ναι, η μάνα μου έτσι μου λέει. Όταν με γέννησε, λέει η μάνα μου, με γέννησε μέσα σε σάκο ήμουνα. Όπως τα αρχαία έτσι γεγιώνουσαν τα παιδιά μου, λέει, αυτό το παιδί λέει, θα το προσέξεις, λέει, θα το προσέξεις ιδιαίτερα, γιατί είναι σπάνια, λέει, γεννιούνται παιδιά μέσα σε σάκο. Θα είναι πολύ τυχερό, λέει, αυτό το παιδί. Ναι, το θυμάμαι από η μάνα μου, ναι. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Και αν δεν έχουμε χορέψει σε ό,τι Βολάνη, αλλά δεν κατάλαβα, δεν θέλω να το στεναχωρήσω. Αν εννοεί το αμνιακό. Λογικά. Όχι, έχουμε γεννήθει. Ναι, αλλά εννοεί ότι μπορεί να βγει και με το σάκο. Βγήκε με τον αμνιακό. Τι άλλο να εννοεί. Πολύ πληροφορία. Έτσι είπε, έτσι είπε. Και είμαι εγώ να τον αμφισβητήσω. Η μάνα του ξέρει καλύτερα. Είναι πολύ πρωί για να συζητήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Κάναμε bonding πολύ με τον Σωτή Βολάνη. Και την αδιάφορη. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η παρουσιάστρια που πηγαίνει το μυαλό σα, στην οποία αναφέρεται ο Μαυρίκη ο Μαυρική. Αυτό που λέμε όλοι, πάει στο μυαλό σα. Πάει στο μυαλό σα. Το μυαλό όλων πηγαίνει στην Αταλία Γερμανού που το λένε όλοι, πάει στο μυαλό σα. Αλλά κανεί δεν λέει ότι στην Αταλία Γερμανού πάει. Ναι, είναι η μόνη παρουσιάστρια που παίζει μουσική. Είπε ότι είναι πρώτη γραμμή, ότι έχει δική τη εκπομπή. Δεν είπε δική της εκπομπή. Είπε πρώτη γραμμή, πρωτοκλασάτη, κάπως το είπε. Το φωτογράφησε πλήρως. Η Ναταλία είναι η πιο γνωστή τέλος πάντων από αυτές. Να σου πω κάτι. Μένει να απαντήσει η ίδια. Η Ναταλία είναι πολύ ενεργή και στα social media αλλά και στην εκπομπή της. Ποτέ δεν μας έταλε λόγια της. Νομίζω ότι αν θέλει να απαντήσει. Ναι, θα απαντήσει από τη δική της εκπομπή. Και επίσης πιστεύω ότι η Ναταλία, όσα χρόνια εγώ τη γνωρίζω, ποτέ δεν έχει αφήσει απ' έξω έναν άνθρωπο της που τέλος πάντων είναι στην επικαιρότητα ή δεν έχει απαξιώσει, δεν έχει υποτιμήσει κάποιον. Δεν απαξιώνει κάποιον. Απλά μπορεί να λέει τη γνώμη της λίγο πιο. Το λέει όμως λίγο, ο Μαυρίκιος. Μπορεί να πιστάθηκε ο Μαυρίκιος απαξίωση. Και μπορεί να με τη γνώμη της πολύ απλά αιχμηρά και ο Μαυρίκιος να προσευλήθη. Η αλήθεια είναι πως αποφεύγουν να παίζουν από την εκπομπή του στο Μαυρίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι προσωπικό με τον Μαυρίκιο. Μπορεί και στη θέση της Ναταλίας, οποιοδήποτε να βρισκόταν, συγγνώμη Μαρία, θα έλεγε ναι σε μια δουλειά. Είναι δουλειά, θα πάρει κάποια λεφτά για να παίξει μουσική. Πάντως αυτό που έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου το βρήκα σατανικό, λίγο ύπουλο, λίγο πονηρό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Λίγο παίζεις βρώμικα. Είναι ωραία πράγματα αυτά, δηλαδή στείνεις παγίδες. Δεν ήταν ωραίο εντωμεταξύ και τώρα έκανε σαν πεντάχρονο ότι την ξεγέλασα εγώ. Ναι, την έσκασα. Της έταξα πολλά λεφτά για να παίξει και της είπα μετά όχι. Έχει ακούσει και πολλά όμως και ο άνθρωπος αυτός. Ναι, αλλά και να το κάνεις αυτό δεν το λες. Δεν ασχολείται με το θέτεις έτσι προς τα έξω γιατί είναι πολύ παράγοντες. Είναι παιδικό. Είναι παιδικό, είναι καρδιωσιά. Δηλαδή, κοίτα τι σου έκανα. Και αν είναι, πες για ποια μιλάει. Ο τι είναι αυτό τώρα βγαίνει με αυτό το ηλεκτρικ, ας πούμε, και έχει λέει. Έχει μια παιδικότητα και έναν. Το ηλεκτρικ τι σε πειράζει, είναι βγαίνει με κόκκινο δηλαδή. Μιλάς με αυτό το πικάμισο σήμερα, εσύ για χρώματα, ρε, θα μας τρελάνει. Εγώ βγήκα για πικνίκ. Ο Μαρκίνος μπορεί να βγει και να συναντήσει τον ουρανό. Τον ουρανό θα το συναντήσουμε όλοι κάποτε, αργά ή γρήγορα, Ελένη μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, χθε. Ναι. Είδαμε πολύ ουρανό. Σα πάω σε άλλο θέμα, ρε παιδιά. Θέμα. Και πριν το δώσω το βίντεο, να αποδεσμεύσουμε και τον Γιώργο, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα βλέπουμε. Πέρασαν. Είδα κάτι ωραία λίγο στο συγκεντρωτικό. Τι σ' άρεσε, για πες. Κάτι ωραία είδα. Για πες μου λίγο, Λάμπρο, ποια ήταν τα δύο. Σωτής Βολάνης, Βαλάντης, Σπύρος Μπιμπίλας.
Η φίλη μου Τζένιφερ. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Μπιμπίλας, ναι, που είπε για το, αυτό το σχόλιο, το αστείο. Αυτό το αστείο, το οποίο πρέπει να σας πω, το έχω συζητήσει με θεραπευόμενες μου, καταλαβαίνετε ότι αν έχεις βιαστεί, δεν είναι καθόλου αστείο. Φυσικά δεν κρίνω τον άνθρωπο για τη δουλειά του, για το πώς έχει πετύχει και όλα αυτά. Αλλά το αστείο είναι τόσο άστοχο που μπορεί να το καταλάβει μόνο αν έχει υποστεί ένα τέτοιο είδους. Δεν θέλω το αβάρινο τη συζήτηση, γιατί τα γελάμε εδώ. Αλλά όντως πρέπει να το καταδείξω. Γιατί την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ίδια κουβέντα και συμφωνούμε όλοι, νομίζω, απόλυτα μαζί σου. Ότι δύο τα τεινά. Ή είσαι στο δικό σου κόσμο και δεν μπορεί να πάρει τίποτα στα σοβαρά, οπότε δεν μπορεί να το καταλάβει. Ή. Δεν έχεις περάσει κάτι τέτοιο ή κάποιος δικός σου άνθρωπος που αγαπάς πάρα πολύ για να μπορέσεις να έχεις αυτή την. Πολύ σωστά, Ελένη μου. Αλλά δεν χρειάζεται πια να έχουμε περάσει τα πάντα για να τα καταλάβουμε. Δηλαδή, σωστό και αυτό, βέβαια. Είμαστε σε μια κοινωνία, η πληροφορία ταξιδεύει, έχουμε καλλιεργήσει συναισθηματική νοημοσύνη. Έχουμε καλλιεργήσει συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πολύ ερωτηματικό. Κάποιοι την έχουν. Φαντάζομαι όταν δουλεύεις σε ένα θέατρο, είσαι ηθοποιός, έχεις. Αν δεν την έχεις, πώς είσαι τόσο πετυχημένος. Οπότε, μήπως τελικά δεν σε νοιάζει. Γιατί έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι ότι μετά από ένα τέτοιο αστείο, πρέπει να βγεις να πεις, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay, συγγνώμη. Δεν ήταν το καλύτερο μου αστείο. Το λιγότερο. Σε αυτούς που έχουν βιαστεί. Και δεν είναι κακό να ζητάμε και συγγνώμη. Πες μου τώρα που μου ήρθε φλασιά. Σου έστειλε δεύτερο εξώδικο Βαλάντης. Ναι, μου έστειλε και έγραψε και πολύ ωραία πώς θέλει να ζητήσει συγγνώμη. Ήταν κάτι. Αυτό είναι. Παγκόσμια, νομίζω. Και να σου κάνει προτροπή. Μου έγραψε πώς θέλει να ζητήσει συγγνώμη. Ζητώ δημόσια στον κύριο Βαλάντη. Ναι, ναι, έκανε τη διατύπωση. Έγραψε μια σελίδα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο εξώδικο είχε σχέση με το πρώτο ή ήταν για κάποιον εξάρτητο γεγονός? Όχι. Δεύτερο. Σε σχέση με το πρώτο, ήταν ένα reminder, μια υπενθύμηση ότι επειδή δεν έχει απαντήσει, θα ήθελα να απαντήσει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη σε σένα, στο κανάλι που σε φιλοξένησε, στο Instagram σου. Ζητήσεις, και έκανε tag και νομίζω Βόρεια Κορέα, νομίζω κάτι. Εσύ πώς σκοπεύεις να κινηθείς σε σχέση με αυτό? Θα το αφήσεις να περάσει έτσι, θα του απαντήσεις, θα απαντήσεις νομικά, πώς σκέφτεσαι να κινηθείς? Λοιπόν, διάβασα ένα πολύ ωραίο του Ιμμανουέλ Καντ, ο οποίος είπε ότι όταν παρασύρεσαι να απαντήσεις σε παράλογες ερωτήσεις, γίνεστε και οι δύο ένα καταγέλαστο θέαμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που δεν θεωρώ ότι έχει λογική. Αυτό που είδα, αυτό είπα. Και αυτά τα βλέπω κάθε μέρα. Δεν είναι ότι ήταν μια θεωρητική έτσι, άποψη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν προσέβαλα ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε τον ίδιο ως προσωπικότητα. Είπα αυτό που είδα ως συμπεριφορά και επίσης επειδή χθες παρακολούθησε και είπες κάτι πάρα πολύ σωστό για τη σήμανση. Η σήμανση είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως. Το Survivor έχει σήμανση 12. Σκέψου στα 12 να δεις μια τέτοια συμπεριφορά και τι σημαίνει αυτό όταν θα πας στο σχολείο ή όταν θα είσαι με την κοπέλα σου και σε πιο μεγάλες ηλικίες πώς θα όλα αυτά μετά τα εντάσσει στη ζωή σου. Πόσες φουγκάρια είμαστε στα 12 που μπορούμε να απορροφούμε τα πάντα, ό,τι βλέπουμε και σε εικόνα και σε συνέστημα. Δηλαδή σε περίπτωση που το εξώδικο γίνει αγωγή, θα προχωρήσεις και σε αυτό. Φαντάζομαι ότι θα πάμε στο δικαστήριο. Δηλαδή θα μου περιμένω την αγωγή και τη μήνυση τώρα για να πάμε να απασχολήσουμε τα δικαστήρια για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Εγώ νομίζω ότι θα του περάσει τώρα το Βαλάντη αυτό. Θέλω να πιστεύω. Εσύ γιατί που του μιλάς, πες του να το περάσει. Δηλαδή τόσο γλυκό εμφανίζεται πια. Να σου πω, εδώ μας πέρασαν εμάς όλα αυτά που μας έκανε. Εδώ σου δεν πέρασαν εσένα όλα αυτά που θέλω σου να έκανε. Σου πω, αυτό. Δεν θα περάσει στον ίδιο αυτά που δεν του έκανε κανείς. Λάμπρο, γιατί δεν του λες να έρθει εδώ να το πούμε, να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Φιλικά, να αγκαλιαστούμε, να πούμε. Από την αρμόδια εταιρεία να κάνουμε τουλάχιστον ένα βίντεο, μια συνέντευξη μαζί. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Έχω πολύ καλή διάθεση και προαίρεση. Μπράβο. Δεν έχω δηλαδή θυμό ή έχω. Προφανώς και λόγω της ιδιότητάς μου δεν τα βλέπω έτσι. Τα βλέπω προστασιοποιημένα τα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή φωνάζει, έχει θυμό, κάτι τον ενοχλεί. Δεν έχει σχέση με μένα όλο αυτό. Έχει σχέση με εκείνον. Προφανώς. Και τελικά θα γίνει αποδέκτης όμως και πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτή η δράση και η αντίδραση μπορεί να είναι καταστροφική και για τον άνθρωπο που την υφίσταται, δηλαδή. Μα γι' αυτό το κατέδειξα, γιατί οι άνθρωποι που το παρακολούθησαν, όχι μόνο αυτοί που ήταν εκεί παρόντες, αλλά και αυτοί που το παρακολούθησαν μπορούν να τραυματιστούν. Να ξέρετε ότι βλέπουμε στη τηλεόραση, ακόμα και υποθέσεις βαριές, τραυματίζουν τον κόσμο. Δεν το βλέπουμε τώρα με τις υποθέσεις αυτές που απασχολούν την καθημερινότητά μας, ότι έχει βαρύνει η διάθεσή μας και μαυρίζει η ψυχή μας. Ας υποκαραδοκεί και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο είναι πολύ τραγικό, άμα το σκεφτείς, και με ένα
Και στην αρχή της κουβέντας μας που είπες ότι θα το οικειοποιηθούμε σιγά-σιγά, θα οικειοποιηθούμε σιγά-σιγά τις ιστορίες. Το μιμητικό θα περάσουμε στο. Το μιμητικό. Αυτό είναι τρομακτικό όμως, έτσι, αυτό αν συμβεί. Με είναι πάρα τρομακτικό, πολύ. Γιατί σημαίνει ότι θα πυκνώσουν και τέτοιες συμπεριφορές και. Ξέρετε, δεν πρέπει να μιμηθείτε. Τα παιδιά που θα δούμε τώρα στο βίντεο που έκαναν μπάνιο χτες. Μπάνιο. Γιατί έκαναν δεν κάνουμε μπάνιο. Και κάνουμε κι εμείς. Μετά από σχεδόν 4 μήνες. Ζήλευες λίγο χτες που δεν ήσουν εκεί. Στο κορμάκι. Ζήλευες λίγο, ζήλευες. Ζήλεψα πάρα πολύ. Ζήλευες, έλειπε εγώ το Instagram σου. Το είπα. Ε, τι μας έλεγες τότε εδώ πέρα, κάτι παραμύθια, ότι δεν μας αλλάζεις και ότι δεν σε πειράζει που δεν είσαι εκεί. Δεν σας αλλάζω, αλλά ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί. Δεν διαφορετικά πράγματα. Θα ήθελα να μεταφερθώ για 2-3 ημέρες. Ήθελα να κάνει ντουζάκι και όλα. Ότι μπανιαρίζομαι από τις 12 Φεβρουαρίου κανονικά, αυτό δεν του ζηλεύω καθόλου. Το πολύτιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πριν και το μετά. Θα πάθετε σοκ. Τέλειο. Το πριν και το μετά του μπάνιου. Η αίσθηση μετά από 113 μέρες να κάνεις μπάνιο, να μυρίζεις γυναίκα. Θέλω απλά μετά από την τέλεια προετοιμασία να πάω να πλώσω τις κρέμες μου, να φτιάξω τα μαλλιά μου, να βάλω τα τέλεια φρεσκοπλημένα ρούχα μου, να γίνω μια θεά και να πάω στην παρτάρα της Ένωσης να τα σπάσω. Τη μασχάλη μου μυρίζει σαμπουάν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι εκστασιασμένος. Έχω να μυρίσω τον εαυτό μου έτσι πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν έχω ματώσει από το τρίψιμο. Έχουν φύγει τουλάχιστον 5 κιλά βρώμας από πάνω μου, από τις λάσπες και όλα. Let's go. Come on everybody, it's time to get down. We are the party people, crazy people who don't hang around. So put your hands up in the air. Νιώθω τόσο ωραία, νιώθω αναζωογονημένη, νιώθω καινούρια. Νιώθω καθαρή ρε παιδί μου, καθαρή, καθάρισα. Έχω λούσει μαλλί, έχω λούσει γένια. Έχω τρίψει το δέρμα μου, έχει φύγει ο μισός Άγιος Δομήνικος από πάνω μου. Νομίζω ότι ξαναγύρισα στο day one. Θα κάνω μπάνιο σε όλο αυτό το θεϊκό, καλογυμνασμένο, αθλητικό κορμί μου και πραγματικά θα λάμψω με την καθαριότητά μου σε λίγο. Μετά από τόση βρώμα που θα φύγει από πάνω μου, επιτέλους θα φανούν οι κοιλιακοί μου. Οργή από τα τσέγγια, μάγκες. Ήρθε η ώρα μετά από 113 μέρες να κάνω μπάνιο, να φύγει απλησιά και η οργή από τα τσέγγια από πάνω μου. Δεν μου σκοβρωμάω, μου σκοβολάω τώρα. Πόπο, δεν υπάρχει, παιδιά. Είχα να κάνω μπάνιο 113 μέρες. Νιώθω τόσο ελαφρώς και τόσο ωραία αυτή τη στιγμή με τον εαυτό μου. Που δεν υπάρχει πραγματικά. Πώς με βλέπεις. Αρχίζει να γνωφαίνει το ρουβά σιγά σιγά. Έχω την εντύπωση ότι. Που είχε, είχε κρυφτεί εκεί μέσα. Φεύγει σιγά σιγά ο ναυαγός και έρχεται το ρουβά. Καμπρός. Ωραία. Νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να ξανασυστηθούμε. Σοφιάνα. Ναι. Ναι. Τώρα, ναι. Νιώθω σεξι στην τοποθεσία Άγιος Δομήνικος. Είμαι ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχω δουλέψει υποδοχή και είμαι έτσι ακριβώς. Όλοι όσοι με λένε βαλκαράκι εδώ μέσα και μιλάω για τον Γιώργο τον Κατσαούνη και αγοροκόριτσο και δεν ξέρω κι εγώ τι θα με δουν έτσι και θα εκπλαγούν. Πώς είμαι? Βλάχος, χαράβλογος, εγώ. Μπουρτζόβλακο, αγόρι μου. Άρη. Ναι, ρε φίλε, εμένα. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να βάλεις, πραγματικά. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Είμαστε δύο διαφορετικοί τύποι, αλλά είμαστε πολύ ωραία παιδιά. Λοιπόν, για ποιο πάμε, όπως είμαστε. Έτοιμος. Ωρε, φίλε. Όπω θε, καδούρα. Έχω να βάλω αυτά τα ρούχα 2 μήνες. Ποιο είσαι εσύ, Άρη?
Το πιο εύστοχο σχόλιο ήταν αυτό της Νεφέλης, άρα δεν είναι ότι δεν έχουμε κοιλιακούς, απλά είμαστε άπλοι. Δεν φαίνονται. Πραγματικά πείτε μου λίγο, εσείς πώς κάνετε μπάνιο στο σπίτι σας, δηλαδή ας πούμε έτσι. Κάνετε αυτό, χαϊδεύεστε, απλώνεστε πάνω τα... Αρχικά υπάρχουν, πολλοί χορηγοί που πρέπει να αναδειχθούν, γιατί πρέπει να δείξει ότι απολαμβάνει. Αργά, αργά και βασανιστικά. Άρα και εσύ έτσι θα έκανε μπάνιο αν ήσουν εκεί. Εγώ, να σα πω. Ο Θεός μας φύλαξε και γλιτώσα από το απόσπασμα. Εγώ σχεδόν έτσι έκανα μπάνιο, παιδιά, στο μπάνιο του ξενοδοχείου που βρέθηκα, που ήταν 2 μήνες η απλησιά, που κάποιοι από αυτού είναι λιγότερο καιρό. Το πρώτο μπάνιο θες να το ζήσεις ειλικρινά, να το κάνεις έτσι. Έτσι τριβόσουν και χαϊδευόσουν. Παιδί μου, τριβόμουν και χαϊδευόμουν στο μπάνιο, ναι. Και έλεγες τι ωραίος είμαι. Έκανα 5 φορές. Τους αγόρι μου. Κοίτα, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Πολύ πληροφορία. Σου αλείψει τόσο πολύ. Σαπούν, επειδή κάποιοι ακόμα θεωρούν ότι έλα, λίγο σαπουνάκι σας δίνανε. Όχι, παιδιά, τίποτα. Δεν έχεις μυρίσει κάτι ωραίο και όμορφο εκτός από ελάχιστες στιγμές αντιλιακού πάνω στο κορμάκι σου τόσο καιρό. Η άρα, ναυσικά λοιπόν... πάντως τόσο καιρό φαίνεται σαν να πλένεται κάθε μέρα. Έχει τέλειο δέρμα, δεν ξέρω τι κάνει. Είναι αυτή η κοπέλα, είναι κούκλα. Όπως και ο Απόστολος, ο οποίος έχει κάνει κάποια λουσίματα με σταχτό νερο και έκανε και απολέπιση και με αυτά και τέτοια. Αλλά άλλο το σταχτό νερο, τώρα και άλλο. Θέλω το μπάνιο. Τώρα σαν τον μπάνιο το νεράκι μέσα το βράδυ. Κοίτα, ξαφνικά έδειξε ο άνθρωπος. Κούκλος, παιδιά. Έδειξε αδερφός του Σάκη Ρουβά. Πριν ήταν εξάδερφος. Μακρινός. Η Σιμίνα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Γιατί την έχουμε συνηθίσει τόσους μήνες με αυτά τα τόσο αθλητικά. Η Σιμίνα ήταν άλλη, ήταν σοκ. Την είδε τώρα έτοιμη. Δηλαδή, αν την Σιμίνα την έβλεπε, είπε, έχω κάνει πόρτα σε μαγαζί κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ανέφερε. Θα την έβλεπε στην πόρτα ενός μαγαζιού να σε υποδέχεται. Δεν πήγαινε ο νους ότι είναι η Ασημίνα που γνωρίζουμε στο Survivor. Και η Μέη και η Σοφιά. Η Βρυσίδα πάρα πολύ ωραία παιδιά. Η Ναυσικά πέσανε σαγόνια με την Ναυσικά χθες. Η Ναυσικά την έχουμε δει όμως έτσι. Δηλαδή όσοι τη γνωρίζουμε, έτσι τη γνωρίζουμε. Η Ναυσικά στο όπου τραγούδησε στον Απόστολο Ρουβά και έπαιξε και το βίντεο κλιπ του Σάκη Ρουβά. Τον Κατσαούνι ήθελα να πω. Έχει χάσει 25 κιλά, παιδιά, ο Γιώργος Κατσαούνι. Νομίζω ότι έχει χάσει 25 κιλά. Είναι τόσο πολλά. Αφού ζυγίστηκε χτες. Ναι, νομίζω ότι, κάτι, ότι δεν αποκλείεται να μπήκε ο Κατσαούνι σε 98 κιλά. 98 δεν μπήκα εγώ. Πόσο ήσουν εσύ? Εγώ ήμουν 97. Νομίζω ότι δεν θυμόταν καλά ο Γιώργος. Πρέπει να εννοούσε 87. Αποκλείεται, παιδιά, να μπήκε 98. Ναι. Μπήκε αδύνατος ο Γιώργος. Παιδιά, είναι γυμνασμένος ο Κατσαούνις. Ήταν πολύ, όμως. Ήταν μειώδης. Έχει μυϊκή η μάζα. Παιδιά, δεν ήταν 100 κιλά. Μην τρελαθούμε τώρα. Και... Όλα θα τα... Όλα, για όλα έχεις γνώμη και για τα κιλά του Κατσαούνι, δηλαδή. Μα τον ζυγίσαμε, σου λέμε, το είδαμε. Τον ζυγίσαμε τώρα, στα τωρινά, όχι στα πριν. Λάβρο μου, σου κάνουν επίθεση, αγόρι μου. Εγώ σε καταλαβαίνω. Μπράβο, Δημητρό μου. Πάψε να μιλάς τώρα λίγο. Εντάξει. Πάμε να το επόμενο θέμα, γιατί έχουμε να δούμε τους Survivor τραγουδιστές. Και τι δεν τραγουδήσανε. Η Ασημίνα τραγούδησε και στο Δάντη. Ποιο, το λογικό. Αναπάντητες κλίσεις. Αναπάντητες κλίσεις. Ο Σάκης Ρουβά. Ο Σάκης Ρουβά. Ο Απόστολος Ρουβά τραγούδησε Σάκη Ρουβά. Βέβαια. Αλλά το highlight ήταν ο ένας και μοναδικός. Ο Κωνσταντίνος δεν τραγούδησε. Γιαμι, γιαμι. Νομίζω το highlight ήταν ο νικητής τελικά, ο Μαρτίκας, αλλά ότι. Θα τα δούμε όλα σε ένα συγκεντρωτικό βίντεο για να απολαύσουμε το Survivor X Factor. Κέγε σεξιόν. Κέγε σεξιόν. Κέγε σεξιόν. Τεσσαράκι παγερό από τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Είναι πολύ καλός χορευτής, αλλά δεν άκουσα καθόλου τη φωνή του. Τι είναι από ψέματα? Δεν ακούς, διότι το μόνιτορ είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Γι' αυτό. Στο ημεροβίλι που συνάντησα μια φίλη που θέλω να σου στείλω του Βασίλη που το φίλω. Έχεις κλάψει για πολλές αγάπες. Έχεις κλάψει, έχεις κλάψει. Και οι άντρες κλαίνε. Και οι άντρες κλαίνε. Μάλιστα. Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Σόιλε κάπτεν. Σόιλε κάπτεν, είσαι σοηλεδίτσα. Είμαι σοηλεδίτσα. Είναι στο team Ερμάνος. Και έχεις και 2 κινητά. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άσος στο κρεβάτι. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν κουράζεσαι. Σπορδι θέση αμπέμπε. Τάκη Καραγκούνια, γιατί 8. Ήμουν έτοιμος να βάλω 10, αλλά μόλις είδα κάτι πάνω στην πίστα, με χάλασε και δεν μπορούσα να βάλω. Και το 8 που έβαλα, το έβαλα μετά βίας. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό το κάτι, το κάτι, το κάτι. Δεν είδα τη σκηνική της παρουσία, ήταν κάτι δίπλα της που τη χάλασε. Κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος που χόρευε με όχι όμορφο τρόπο και δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω από 8. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω,
Τώρα πια απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Βλέπω και σκληρές βαθμολογίες. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ έχει βάλει δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βαθμολογία σου. Είναι αυστηρός βέβαια. Αυστηρός. Περιμένω και εγώ να τον ακούσω τραγουδιστικά όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες εδώ και να τον βαθμολογήσουμε ανάλογα, Γιώργο. Κι είμαι στα καλύτερα όταν σε έχω συντροφιά μπορεί. Περιμένω την καταδίκη τώρα. Γιατί καταδίκη, είναι κάτσε. Είναι αναμενόμενο. Δείξανε ότι περάσανε πολύ καλά, καταρχάς. Δίκασα και θα με δικάσουν, είναι αναμενόμενο. Ένα αγαπημένο τραγούδι του αδελφού μου. Και δικό μας. Και θέλω να το αφιερώσω, όπως γνωρίζεις, στα πιο όμορφα ματάκια του κόσμου. Τώρα μας κάνεις βούτυρο, τώρα δηλαδή, τώρα... Στο γλυκό μου το κορίτσι, τη φανούλα μου. Τη φανούλα μου! Αποθέωση μέχρι στιγμή. 7 ο κουμπάρος, 8 η κουμπάρα. Το 6 το έχει βάλει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά Απόστολε, η φωνούλα σου λίγο σε σχέση με το Σάκη. Έπεσε στήμα τη σύγκριση. Έκανα τη σύγκριση. Γιάμι, όλη μέρα σε θέλω. Γιάμι, το μυαλό μου το καίω. Είσαι ό,τι καλύτερο, Γιάμι, υπάρχει. Ήθελα να βάλω 0. Αλλά θα με κατηγορούσε ότι του κάνω όλες αυτές τις επιθέσεις που λέει και δεν θα το ήθελα, οπότε του έβαλα ένα. Με το ένα είσαι καλύτερα. Του έβαλα το ένα διότι δεν με καλύπτει φωνητικά. Ποιος να ακούσει τι το νοιάζει, αν εμένα η καρδιά ξεφαγιάζει. Δεν περίμενα βασικά να έχει φωνή, ας μείναμε εδώ το «έλα πάμε, έλα». Κοίταξε, ο Χρήστος μου λέει ότι ακούω πάρα πολύ καλά. Ακούς πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι ζυγισμένη, πάσταγες νοτούλες κανονικά. Ακούτε το Γιώργο. Με λίγη προσπάθεια το βρήκε και βλέπω ήδη τα πρώτα δεκάρια να ανακοινώνονται από αριστερά. Χρήστο, βλέπεις, γιατί έξι. Λοιπόν, τη έβαλε 6 γιατί περίμενα πολύ περισσότερα μιλήσεις, ναι. Από την Ασημίνα. Πραγματικά στην πρόβα ήταν πολύ καλύτερη. Ξέχασε λόγια, μπερδεύτηκε και τα έκανε λίγο αχταρμά. Παρτιτσιάνο, ποταμιδία. Μπέλα τσάω, μπέλα τσάω, μπέλα τσάω, τσάω, τσάω. Τρικάρι εκτός από τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που έχει βάλει 2. Νίσταξε, Σπύρο μου, πραγματικά. Άρα στις επαναστάσεις τις σοβαρές. Έχεις μία νίστα την ώρα που τραγούδαγες. Ο Ελπροφεσόρ με 152 δικούς σας πόντους θα είναι και πάλι εδώ του χρόνου. Νικητής του μουσικού διαγωνισμού, ο Σπύρος Μπαρτίκας. Να ρωτήσω κάτι. Έχει κανένα φίλο Κωνσταντίνος μέσα εκεί στο παιχνίδι ή είναι μονάδα μόνη της? Ο καθένας, Ελένη μου, σπέρνει ό,τι θερίζει. Εγώ νομίζω ζηλεύεις γιατί αυτό το άσμα δεν βγήκε από τη δική σου δισκογραφική εταιρεία. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Θα το βγάζεις, άλλο αυτό. Εννοείται, παιδιά, οι επιχειρήσεις είναι άλλο πράγμα από τις φιλίες. Έτσι, Λάμπρο μου, κάντα όλα λεφτά. Έχεις βγάλει από εμάς λεφτά. Εδώ βγάλαμε το Happy Day, την Ελένη Τσολάκη, πρώτο σύγκλι. Μην μου συγκρίνεις τώρα, Τσολάκη, με Γιάμι Γιάμι. Δεν συγκρίνω. Είχε και σκηνική παρουσία εκείνο. Εννοείται. Δεν είχε φωνή. Παιδιά, αυτή η ξινότητα. Συνότητα. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη τώρα. Εννοώ Καραγκούνης με το που σηκώθηκε η ναυσικά. Το επεισόδιο είχε ξεκινήσει με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ με απαράδεκτο τρόπο, νομίζω θα το δούμε μετά. Τι σου έχει κάνει και δεν το θες καθόλου. Πες τι σου έχει κάνει. Τι της έχω κάνει, μωρέ. Και τέτοια συμπεριφορά. Τι μου έχει κάνει, παιδιά. Ό,τι έχει κάνει σε όλο τον κόσμο που έχει τέτοια αντιπάθεια. Είναι ψεύτης, έχει πολύ κακή συμπεριφορά. Έχει απίστευτο ψωνισμό, κακό όμως ψωνισμό. Γιατί και άλλοι παίκτες μπορούν να έχουν λίγο ψώνιο. Όλοι έχουμε λίγο ψώνιο, τηλεόραση. Εδώ μιλάμε για. Έχει φτάσει στο Θεό αυτό το χάλι. Μπορεί να είναι. Έβαλε δύο. Ρε εσείς, παιδιά, συγγνώμη. Έβαλε δύο στο Μαρτίκα που σηκώθηκαν όλοι και χόρεψαν. Του έβαλαν όλοι 10 και είπε. Νίσταζε, βαρέθηκα. Μπορεί να μην του είχε αρέσει το Casa de Papel. Μα τίποτα δεν του άρεσε. Θα γκρεμιστούν οι φούρνοι, θα συμφωνήσουμε με τον Λάμπρο. Γιατί πραγματικά είναι ένα επεισόδιο το οποίο ήταν. Είμαι στην καλή χαρά. Τα παιδιά βγήκαν. Χορεύανε, κάνανε χαβαλέ και είχε δίπλα τη συμπεθέρα με το 2 να το έχει σε μόνιμη. Αυτό είναι πολύ σοβαρά. Να σε ρωτήσω κάτι, βλέπει Survivor. Από του ανθρώπου που βλέπει που είναι τώρα μέσα στο παιχνίδι, ποιο σου φαίνεται έτσι πιο ολοκληρωμένη.
προσωπικότητα, ποιος σου φαίνεται πιο όριμος άνθρωπος, δουλεμένος. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Λάμπρος. Το λέω όχι επειδή είναι μπροστά. Μου άρεσε. Α, εσύ ήσουν, ξεψάχναμε. Ήμουνα εγώ. Δηλαδή, όντως ένα χαμό, γιατί εκεί πέρα οι συνθήκες, επειδή το έχω ψάξει λίγο, όντως αν λείψουν τα θρεπτικά συστατικά από τον εγκέφαλο, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα στο πώς διαχειρίζει τα συναισθήματά σου. Υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που τα έχουν τα θρεπτικά συστατικά και είναι πάλι οι ίδιοι. Ναι, και αυτό ισχύει. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά για την έλλειψη λέγεται. Όχι, αλλά όντως ο Λάμπρος έδειξε ένα πολύ ωραίο και πρότυπο σε εμάς τους έξω και εκεί μέσα διαχειρίστηκε πολλά πράγματα. Γιατί όταν συμβιώνεις με ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, στη συμβίωση, και εσύ παρασύρεσαι να δείξεις το θυμό σου. Βέβαια. Οι ναυσικά... άνθρωποι που συλλογίζεις. Ναι, ακριβώς. Οι ναυσικά είναι... σου φαίνεται πιο όριμη, πιο κατασταλαγμένη. Είναι επειδή τη γνωρίζω και προσωπικά και το σύντροφό της, γνωρίζω και την ποιότητά της, όντως το έχει κρατήσει. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, πιστεύεις ότι με αυτή την αντίδραση που. Εγώ τώρα πέραν της πλάκας, θα το πω λίγο πιο σοβαρά και θα πω ότι ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε ένα παιχνίδι που ήδη έχουν φτιαχτεί οι φιλίες, οι σχέσεις και έρχεται μετά, χρειάζεται να προσπαθήσει να προσαρμοστεί με τους υπόλοιπους παίκτες, νιώθω. Και όχι να είναι σε αυτή την κόντρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κάθεται απέναντι και βάζει 2 στο Λάμπρο, 0 στη Μαρία, 1,5 στον. Γιατί δεν θέλει, δεν δείχνει και τη θέληση. Κοίτα, εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτόν ο οποίος είναι και κάνει το casting. Έτσι. Ή ο ψυχολόγος, δεν ξέρω τι έχουν. Προφανώς δεν πάει κάποιος και τον βλέπει και λέει: α, είναι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος, είναι ήσυχος, είναι ήρεμος. Να τον βάλουμε. Προσπαθεί να βρει τι μπορεί να γίνει. Χαρακτήρες ψάχνει. Προφανώς. Τηλεοπτικό προϊόν. Είναι μπορεί και... να είναι και ρόλο. Επίσης, ασχολούμαστε συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άρα είναι επιτυχημένο το κάτι. Ακριβώς. Γιατί αν το σκεφτείς, ας πούμε, θυμάμαι, ας πούμε, από την αρχή ασχολούμασταν με τον Κατσαούνη και τη Μυριέλα. Μετά ασχολούμασταν με τον Βαλάντη. Συγγνώμη. Τώρα, α, στη σειρά δεν τα θυμάμαι και το. Μετά μπήκε κάτια, δεν μπήκε κάτια. Δηλαδή κάθε μήνα ασχολούμαστε με κάποιον. Με τον Τάκη είχαμε ασχοληθεί αυτό πολύ το καιρό. Αυτό είναι το παιχνίδι. Τώρα όμως, με τη μεταξύ του σχέση. Όμως αυτό, επειδή λέμε cast, αλλά δεν είναι serial. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι πραγματικοί άνθρωποι και τα υφίστανται κανονικά αυτά, δεν είναι ότι κλείνει η κάμερα και λένε «Α, εντάξει, τώρα πάμε για καφέ». Τα υφίστανται 24 ώρες. Ναι, αλλά λοιπόν, δεν πάνε για ανθρωπιστικούς λόγους εκεί μέσα. Είναι τηλεοπτικό προϊόν, είναι serial χωρίς να είναι serial. Δεν σε πήρανε για κανένα πείραμα στην NASA και ήσουν εκλεκτός. Σου κάνανε μια πρόταση. Είπες ναι, τα πήρες και πήγες. Δεν είπα γιατί γίνεται. Απλά το λέω να το καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά που θα δούμε και τώρα θα μας πει Μαρία, την υφίστανται τα παιδιά 24 ώρες, όχι 5 λεπτά που βλέπουμε. Λάμπρο, να σε ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Ένιωσες ποτέ ότι υπάρχει επικινδυνότητα από κάποιον μέσα στο παιχνίδι? Δηλαδή, όχι, δεν θέλω να πεις αν συγκεκριμένα. Αν νιώσεις ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να κινδυνεύσω, αν κάποιος ξεφύγει τελείως. Ναι. Μπορεί να είναι θυμωμένος, μπορεί να είναι. Εμένα αυτό με τρομάζει. Ναι, βέβαια, μέσα σε ένα πλαίσιο προστατευμένο. Ναι. Γιατί η παραγωγή τα φροντίζει, αλλά ναι. Okay. Ευχαριστώ. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, δεν θέλει πολύ το μυαλό να ξεφύγει. Άσε με τώρα, πες μαράκι. Το μάτι να γυρίσει. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για σύριαλ, το οποίο έχει σενάριο, έχει ανατροπές, έχει από εδώ, έχει από εκεί ξαφνιάσματα. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, παιδιά, τι ήταν αυτό που εξτόμησε χθες? Είπε πολύ. Δεν το λέω μπηχτή αυτό. Το γιάμι γιάμι. Ποιο γιάμι γιάμι? Το γιάμι γιάμι είναι πτέσμα. Είπε ότι γίνεται το δίσεξ αμαρτήν στην καλύβα. Και ουσιαστικά έδωσε ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ Άρη Σοηλέδη και Σοφιάνας, ότι η Σοφιάνα κάνει μασάζ τον Άρη και τον πιάνω εγώ τον Άρη και του λέω «Μα έχεις κοπέλα» και άλλα τέτοια. Δεν υπονόησε, εννόησε ευθέως. Πάμε να δούμε το βίντεο για να μας σχολιάσουμε. Ο Άρης στην κόκκινη ομάδα είχε την Αυσικά. Η μπλε ομάδα έχει τη Σοφιάνα. Θέλω να δω τώρα στην ένωση τι θα γίνει. Η Σοφιάνα ή η Ναυσικά θα υπερισχύει στο εγώ του Άρη. Ποια θα θέλει περισσότερο για παρέα. Και μετά ποια θέλω και οι δύο θα κάνουν. Αν και πιστεύω η Ναυσικά, επειδή είναι λίγο βασίλισσα, δεν κάνει πράγματα για τον Άρη. Δηλαδή δεν θα του πλύνει τίποτα. Ο Άρης τα έκανε για την Ναυσικά. Σε αντίθεση με τη Σοφιάνα, η Σοφιάνα θέλει να καθαρίζει τα βρακιά του Άρη, να τον προσέχει, να τον χτενίζει, να του κάνει μασάζ. Θέλει να τα κάνει όλα αυτά στον Άρη. Ενώ ο Άρης έκανε μασάζ στην Ναυσικά. Αχ, εκεί να δω αν η Σοφιάνα ζηλέψει που ο Άρης θα κάνει μασάζ στην Ναυσικά, ενώ η Σοφιάνα τόσο καιρό του έκανε μασάζ. Ό,τι να είναι, θα γίνει τη τρελή. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ με αυτό που θα γίνει στην ένωση. Αλήθεια, δεν μπορώ να κρατηθώ. Ήδη βλέπω τι θα συμβεί. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι πραγματικά στην Καλύβα γίνεται το δις εξαμαρτήν.
Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να πρωτοπιστέψω. Βλέπω μονίμως τον Άρη και μαζί η Σοφιάνα πρωταγωνίστρια παντού. Τους βλέπω να πηγαίνουν πίσω στην καλύβα για πάρα πολλή ώρα και το βράδυ και το πρωί και να εξαφανίζονται. Έχω δει να του κάνει διάφορα έτσι παιχνιδάκια στον τρόπο που του μιλάει. Έχω δει να του κάνει μασάζ, να τον έχει πρίγκιπα. Και κάτι μου μυρίζει εμένα σε όλο αυτό το σκηνικό, γιατί ο Κωνσταντίνος Μονίου είναι πάρα πολύ έξυπνος τύπος και βλέπει πάρα πολλά πράγματα από χιλιόμετρα και πριν καν γίνουν. Υπάρχει ένα ειδήλιο εδώ μέσα στο Survivor, είναι η Σοφιάνα και ο Άρης. Πραγματικά με στεναχωρεί γιατί ο Άρης έχει μια κοπέλα. Δεν θέλω να βάλω σπίρτο και να ανάψω φωτιά, αλλά πάρα πολύ εντύπωση μου κάνει, διότι η Σοφιάνα είναι με τον Άρη κόλλος και βρακή. Και μία μέρα που πήγαινε να του κάνει μασάζ μπροστά στις κάμερες, είπε ο Άρης, μη μου κάνεις μασάζ και το δει η κοπέλα μου και γίνει, ξέρεις, κάνεις χαμός. Και πήρε και εγώ θέση και του είπα, Άρη, κούλα ρε φίλε, γιατί έχεις και μία κοπέλα έξω και η κοπέλα σε βλέπει. Δηλαδή, πόσο λάθος θα είναι να σου κάνει Σοφιάνα μασάζ, να σε χαϊδεύει, να είστε συνέχεια μαζί. Και τα λέω γιατί ο Κωνσταντίνος Μανουήλ είναι πάντα με το δίκιο. Θα με στεναχωρούσε πάρα πολύ αν ήμουν εγώ στη θέση της κοπέλας του Άρη και έβλεπα αυτό το σκηνικό. Είναι όλο λάθος και δεν είναι και τίμιο, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι πιο παλιά ο Άρης ήταν πάρα πολύ κολλητός και με την Ναυσικά. Η Ναυσικά ξέρω ότι έχει και εκείνη σχέση. Τι γίνεται, Χριστέ μου, δεν πραγματικά να κάνω το σταυρό μου. Είμαι πάρα πολύ τίμιος, αλλά θέλω να τα πω. Είχα δει τον Άρη να είναι υπερβολικά κολλητός με την Ναυσικά. Η Ναυσικά έχει σχέση, ο Άρης έχει σχέση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και τώρα που θα γίνει η ένωση, πραγματικά ή θα γελάσω πάρα πολύ ή θα κλάψουν πάρα πολύ ή έξω που περιμένουν τους συντρόφους τους, θα γίνει το μαλλιοτράβηγμα του αιώνα στο Survivor 2022. Ναυσικά VS Σοφιάνα. Θα προσπαθήσω να κρατήσω έτσι λίγο μια ουδέτερη στάση, αλλά αν δω να γίνεται κάτι που δεν είναι τίμιο και δεν έχει να κάνει με την στάση ζωή τη δικιά μου, θα παρέμβω και πραγματικά έχω πάρα πολύ αγωνία να δω τι θα συμβεί μόλις έρθουν αυτοί οι τρεις κοντά. Αυτός είναι ο ορισμός της ουδέτερης στάσης. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν θέλετε σε κάποιο πρόβλημα της ζωής σας να κρατήσετε μια ουδέτερη στάση. Μια ισορροπία εδώ. Ρε, ο ΙΕ Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Απαράδεκτες οι δηλώσεις σας. Τώρα πέρα του πλάκα είναι απαράδεκτο. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Εντάξει, τώρα είμαι λίγο υποκειμενικός γιατί ξέρω και τη Μαρέα και τον Άρη. Και ο Άρης είναι φαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά ακόμα και μία στο εκατομμύριο να έχει συμβεί. Λέει πολλά για το ήθος ενός ανθρώπου και εδώ δεν μιλάω πλέον για συμπεριφορές. Το ήθος είναι ότι ακόμα και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν βγαίνεις ποτέ να το μάθει το Πανελλήνιο. Σωστή, το λες με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος κάνει κουτσομπολιό, κανονικό κουτσομπολιό. Βγαίνει, γελάει, λέει κακιούλες, πετάει υπονοούμενα, αφήνει υπονοούμενα. Δεν αφήνει μόνο για την Σοφιάνα, αφήνει υπονοούμενα και για την Ναυσικά. Δηλαδή, σπέρνει μια διχόνια και μια αρρωστημένη. Είναι αυτό, δεν κουτσομπολιά. Είναι κακία, ρε παιδί μου, τώρα πια αυτό. Είναι σαν τις κουτσομπόλες της γειτονιάς που σου λένε τα κουτσομπολιά και σου λέει, καλά, είναι δυνατόν, μα έχει αγόρια. Γιατί το κάνει αυτό, με... το παίζει και η ειδική ο ειδικός. Αυτό είναι επίπεδο να το δεις χαβαλέ, να πεις το σου δεν είναι που λένε. Ναι. Αλλά όταν ξέρεις ότι υπάρχουν σχέσεις έξω με ανθρώπους που είναι σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Δημήτρη ξέρει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της τηλεόρασης. Είναι πάρα πολλά χρόνια στα μίντια, συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι. Δεν μιλάμε τώρα για παιχνίδι τηλεόραση. Μιλάμε αυτό που είπε ο Γιώργος, πλάει, ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι. Πολύ ανήθικο. Τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις ατελείωτες, θα τις κρατήσω για το Instagram. Λάμπρο, το αποκλείς, να του είπε κάποιος από την παραγωγή να το πει. Ναι, το αποκλείω. Αυτό το πράγμα. Είναι κακός άνθρωπος. Αυτό είναι κακό. Και να έχει συμβεί, δεν το λες. Δεν το είπε η παραγωγή. Και εγώ συμφωνώ ότι μόνος του άρχισε να τα λέει όλα αυτά. Η παραγωγή θα μπορούσε να το προστατεύσει όλο αυτό από τη στιγμή που αναφέρεται στις ζωές δύο ανθρώπων και να μην Μαρία, το προβάλλει. Αυτό είναι τυρί στο ψωμί σου. Αλλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά... Βγαίνει όμως και λέει ο άνθρωπος ακόμα και για την Ναυσικά. Δεν γνωρίζει όμως ότι η Ναυσικά με τον Άρη είναι πολύ φίλη. Και θα γίνουν και κουμπάρι κάτι. Θα γίνουν και κουμπάρι. Άρα δεν έχει και γνώσει αυτά που λέει. Επίσης, πολύ... καλό θα ήταν οι λέξεις να μην χάνουν το νόημα και να μιλάμε για τιμιότητα και χρησιμοποιώντας. Και μιλάει και στο πρώτο πρόσωπο. Ρε παιδιά, μιλάει για τον εαυτό του. Ναι.
Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Είπε. Ναι. Τέλειο. Η Ελένη Τζολάκη θα πάει. Ναι. Η Μαρία, αν θέλει. Διαφημίσει. Θα πα, ε. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτική παρέα. Θέλουμε να μα ξαναέρθει. Όποτε θέλετε. Ανοιχτή η πρόσκληση. Θα σε παίρνουμε εμεί για να είστε. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Ο κώδικα διοντολογία. Ο κώδικα. Αλλά και εσύ, αν βρει την πόρτα ανοιχτή, μπε. Βέβαια, το πρωτόκολλο του μπάκιου. Πάμε πάντα να έρθει. Μεγάλη μα χαρά, τι θα κάνει στι γιορτέ. Θα είμαι εδώ. Θα ασχοληθώ με την περισυλλογή. Φανταστικά. Αυτό που θέλουμε όλοι, εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Και εσείς, αν εκτός από αυτά, αν τα έχετε καταφέρει, είστε από τους τυχερούς. Αν δεν τα έχετε καταφέρει, μπορείτε να τα κατακτήσετε. Και μαζί με αυτά, να κατακτήσετε και αυτό εδώ, νεκτάρια. Δείξτε το. Είναι αυτό το πεζό, το 208, η αυτοκινητάρα του αιώνα. Η έκδοση είναι η Like, 1200 γυβικά, 16.000 ευρώ αυτοκίνητο. Μιλάμε τώρα για ένα ακριβό αυτοκίνητο. Πάρα πολύ καλό, το κορυφαίο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το 2020. Με πολύ χαμηλή κατανάλωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, δεν είμαστε για πολλά και πρέπει να τα προσέχουμε όλα. Έχει όλα τα συστήματα ασφαλείας επάνω, ABS, ESP, Cruise Control, τα πάντα. Είναι το πιο σύγχρονο αυτοκίνητο και θα γίνει δικό σας για τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας. 14999, τηλεφωνήστε πολλές φορές ή εναλλακτικά στείλτε τα μηνύματά σας, open κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Όσα περισσότερα στείλετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να το κάνετε δικό σας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αποκλειστικές συνεντεύξεις έχουμε. Τηλεοπτικά νέα έχουμε. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι δεν θα πάνε πουθενά. Όλα θα τα δείτε εδώ. Φοβερός καλεσμένος σήμερα ο Δημήτρης Αρβανίτης θα βρεθεί στο πλατό μας και θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αυτά και άλλα πολλά μετά τις διαφημίσεις. Νικολέτα, τι πλάσμα είναι αυτό, Μαλτεζάκι, είναι μικρούλα. Όχι, είναι στα μεγάλα της. 2 μηνών. Κάτσε να πω λίγο εδώ από την Νικολέτα. Είναι 2 μηνών. Έλα πάρτινα να μην φοβηθεί με τα φώτα. Θα τρελαθώ, παιδιά, δεν ξέρετε τι χάνετε. Αγάπη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, πω, θα τρελαθώ. Και ξαφνικά μου έχει γίνει σκυλοπάτα. Μπράβο. Σε λίγο, Νικολέτα, έρθει στην παρέα μας. Πώς τη λένε, Μπέλα, ε. Μπέλα, όνομα και πράγμα. Μπέλα. Ωραία, έχει και ο Δημήτρης στο Τζάο, να τα κάνουμε μαζί, να τα φέρουμε να... Αχ. Δεν έπρεπε να πω. Λίγο, Νικολέτα, θα έρθει στην παρέα μας για να μιλήσουμε για το πώς μπορείτε να υποδεχτείτε στο σπίτι σας τέτοια μικρά καινούργια κατοικίδια, αυτά τα πολύ πολύ μικρούτσικα που θέλουν και ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη φροντίδα. Το κορίτσι μου το όμορφο, Νικολετάκι μου. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλώ το κορίτσι του άλλου το όμορφο. Άλλη μία Μπέλα. Μπέλα. Εσύ πότε θα γίνει το τσάο. Θα γίνει εξώφυλλο στο τσάο, αν συνεχίσουμε εδώ μέσα. Έτσι, πώ το πα. Κωνσταντίνα μου, με τι θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με Λάκη Λαζόπουλο, θα ξεκινήσουμε με Αντένα. Πάει ο Λάκη στην Αντένα. Και κάποιε αλλαγέ που αναμένεται να έρθουν την ερχόμενη σεζόν, γιατί ο Αντένα γενικά θέλει να κάνει μια αναδιοργάνωση και μια αναπροσαρμογή στο πρόγραμμά του. Φαίνεται ότι δεν τα πήγε καλά και με τα reality, δεν του πήγανε καλά. Οπότε σκέφτεται να εντάξει. Η Φάρμα δεν πήγε καλά. Δεν πήγε οι Άγριες Μέλισσες ήταν, νομίζω, από τα 3 χρόνια που παίζονται, η πιο δύσκολη χρονιά. Η πιο δύσκολη χρονιά, εντάξει, πήγε ικανοποιητικά, αλλά τα παιχνίδια. Δεν το είχε, δεν το είχε τόσο καλά. Οπότε σκέφτηκαν να ξανασυνεργαστούν με τον Λάκη Λαζόπουλο, έναν άνθρωπο που είχαν συνεργαστεί και πριν 4 σεζόν, αν θυμάστε, με την επιστροφή των 10 μικρών Μίτσων, που είχαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, και όταν έληξε η συνεργασία τους, ήταν μια χαρά. Παρ' όλα αυτά, και οι 10 μικροί Μίτσοι δεν σκίσανε στην παρουσία τους στον Αντένα, να τα πούμε και αυτό, έτσι. Δεν σκίσανε, αλλά η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή και ήταν και από τις δύο μεριές, δηλαδή, πολύ ευχαριστημένη. Και οι δύο και ευχαριστημένοι. Ναι. Σκέφτονται τώρα μήπως επανέλθει ο Λάκης Λαζόπουλος με ένα φρέσκο τσαντήρι, γιατί και ο κόσμος θέλει την κωμωδία. Το απέδειξαν και η Ράδιο Αρβίλα αυτό. Ή τη σάτυρα, όχι τη σάτυρα. Ναι. Τη σάτυρα. Και σκέφτονται να κάνουν και μία γαλλική κωμωδία, ένα project που το είχε προτείνει ο Λάκης Λαζόπουλος τότε. Το είχαν βάλει στη σκέψη, το πάγωσαν όμως για κάποιους λόγους. Σαν σειρά δηλαδή. Ναι, ήταν διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου δηλαδή.
και σκέφτονται μήπως κάνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τέτοια σύμπραξη. Πάντως θεωρώ ότι οι καιροί σηκώνουν μια σατυρική εκπομπή ακόμα. Μια εκπομπή που θα σχολιάζει τα κακό κείμενα, τα δρόμενα, την πολιτική σκηνή του τόπου. Και πόσο μάλλον από τη ματιά του Λάκη Λαζόπουλου, ένα παραπάνω. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμφωνώ, γιατί αυτή τη στιγμή σατυρική εκπομπή που να σχολιάζει την πολιτική και την κοινωνία γενικότερα έχουμε μόνο του Σαρβίλα, που και αυτοί κάνουν ένα πιο αστείο σχόλιο. Ο Λάκης κάνει και τοποθέτηση σοβαρή εκεί που πρέπει. Βάζει λίγο το μαχαίρι στο κοκάλο. Θέση. Ναι, αλλά θυμάσαι αυτή η θέση ακριβώς ήταν αυτή που τα τελευταία χρόνια είχε. Στέρισε και την τηλεοπτική παρουσία του στέρισε. Δεν ξέρω, του στέρισε ή τον είχε φέρει αντιμέτωπο απέναντι μάλλον σε πολύ κόσμο που θεωρούσε ότι έκανε, είχε μια πολιτική τοποθέτηση που ίδιος μετά την αποκήρυξε, ας πούμε, και την αντιμετώπισε. Λαμπρό. Γιατί έχει παρακολουθήσει και τις συνεντεύξεις πάντα. Του. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, στρογγυλεύουν τα πράγματα έχουν περισσότερες συμπάθειες από ανθρώπους οι οποίοι θα πουν τη γνώμη τους και θα την υποστηρίξουν. Επίσης, όσο μεγαλώνουμε, είναι πολύ λογικό και να αλλάζουμε γνώμη και να αλλάζουμε σκέψη και να οριμάζουμε. Προφανώς. Και αυτό σημαίνει ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας οργανισμός που έχει τα ίδια μυαλά. Ένας άνθρωπος από τα 10 μέχρι τα 60. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, ο Λαζόπουλος πάντα θα έχει και φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς επικριτές. Γιατί δεν μπορείς να συμφωνείς πάντα μαζί του με αυτά που λέει. Ναι, αλλά έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο χαρισματικός είναι σε πολλά. Αδιαμφισβήτητο. Και στην κωμωδία. Και σε αυτό το project εμένα θέλω να κάνω. Μου λείπει ο Λάκης από την τηλεόραση. Δηλαδή το τσαντήρι που το θυμάμαι τότε στον Αλφα, που πηγαίναμε τις τρίτες, γιατί πήγαινα πάρα πολύ συχνά. Ναι. Που για να μπεις μέσα ο κόσμος ήταν ουρές απ' έξω. Ναι. Τα γέλια που ρίχνανε, το κέφι που είχε, το πάθος που έδειχνε σε αυτό που έκανε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος. Πάντως και με την πολιτική ορθότητα τώρα του 22, η μισή εκπομπή από το Αλ Τσαντήρι θα έπρεπε να μην υφίσταται. Γιατί και εγώ θυμάμαι, ήμουν φανατικός, τα έβλεπα. Πολλά από αυτά που έλεγε το 11 ή το 12 ή το 13 δεν στέκουν σήμερα. Τώρα... Κοίτα, μπορεί να ήταν κάποιες φορές... Θα πάει με την εποχή, μην νομίζεις. Θα αλλάξει αυτό που λέει. Κάποια που να προσβάλλει κάποιον. Όχι να προσβάλλει. Ομάδες, κατηγορίες ανθρώπων και όχι τέτοια. Όχι να προσβάλλει. Δεν ήταν προσβλητική διάθεση. Απλά τώρα είναι πράγματα που τώρα ίσως θα σκεφτόμασταν δεύτερη φορά να τα πούμε. Μόνο για τους πολιτικούς. Ο Λάκης περισσότερο πολιτική σάτιρα κάνει. Δηλαδή όλα τα ανέκδοτα. Ή στη λαϊκή που πήγαινε με τον απλό κόσμο. Μπράβο. Που έκανε το σχόλιο του, αλλά όμορφα σε πολιτικό στυλ. Εντάξει. Θέλετε να σας πάω στο GNTM, να πάμε τώρα σε άλλο κανάλι. Πάμε πιο πιο δίπλα. Πάμε στο Star και πάμε στο GNTM, που είδατε φέτος το τι αλλαγές φαίνεται να γίνουν. Και θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Όπως είδαμε ότι θα αλλάξουν coaches, θα μπουν καινούργια πρόσωπα, πρόσωπα που ήταν στο παρελθόν και τώρα θα ξαναμπούν. Πάει Ζενεβιέβ. Πάει Ζενεβιέβ, αλλά θα πάει στην Ασία. Πάει ταξίδι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα σκέφτονται στη θέση του coach που ο Καράβας θα πάει ως κριτής, οπότε μένει μια θέση κενή. Τα πηγαδάκια λένε ότι είδανε τον Έντουαρτ Στεργίου, ένα παιδί που ήταν στο... Τον Έντουαρτ, τον Ξανθούλη, που ακριβώς, είχε πάει και στο που είχε διαγωνιστεί. Να περνάει από ένα casting μαζί με τον Ανδρέα Θανασόπουλο για τη θέση του coach. Στην θέση ήταν λοιπόν πολύ αγαπημένο τη Επιτροπή Γιώργου τότε, Καράβα. Το θέμα είναι όμως. Πολύ καλά. Αγαπητά παιδιά, okay, και τα πήγαν καλά μέσα στο παιχνίδι. Έχουν την εμπειρία για να γίνουν coaches και οι δύο. Δηλαδή, ο Γιώργος Καράβας έχει την εμπειρία να coachάρει, να κατευθύνει, να καθοδηγήσει τα παιδιά. Δύο νέα παιδιά που βγήκαν από αυτό το παιχνίδι. Πώς η εμπειρία μπορεί να γίνει. Στο επίπεδο του παιχνιδιού, ότι σαν πρώην παίκτες ξέρουν πώς λειτουργεί το παιχνίδι, οι κανόνες του παιχνιδιού και ίσως να τους κουτσάρουν στο κομμάτι αυτό. Επίσης, παιδιά, και είναι και ψυχολογικό το κουτσάρισμα τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, ποιος σου δίνει την ενέργεια να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό, να φτάσεις πιο κοντά στο κόνσεπτ. Που να νομίζω ο Ανδρέας το έχει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ. Ίσως και αν μιλάμε για ένα ρόλο που δεν είναι coach ακριβώς, απλά είναι λίγο pampering. Ότι έλα και εμείς αυτό, αυτό. Δηλαδή, πώς είναι η Κατερίνα Λιόλιου στο X Factor, και εγώ ξέρω από talent show ότι μην ανησυχείς τώρα, και κάνε εδώ αυτό. Ναι, σε καταλαβαίνω. Ο Ανδρέας, δεν είχε ακούσει το όνομά του. Διορθώστε με, να είναι στο backstage του X Factor. Αυτό δεν το θυμάμαι. Όχι. Ή άλλον παίκτη. Είχα ακούσει για έναν από τους ή για το Dancing with the Stars να ήταν στο backstage. Για το dancing, είχε ακουστεί πάντως ο Ανδρέας ότι θα ήταν κάπου πάλι στο backstage. Για το dancing. Άρα γενικά όλα τα παιδιά που βγαίνουν, όλο φλερτάρουν με την τηλεόραση. Ναι, σε κάποιο project του σκέφτονται. Είναι αυτό. Και όταν υπάρχουν. Γιατί και η Όγιου το ίδιο έκανε. Την είδαμε να τραγουδάει σε ένα show, τώρα τη βλέπουμε να κάνει το backstage ενός μουσικού show. Ο Ανδρέας βγήκε από το συγκεκριμένο παιχνίδι, μένει στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Είναι κακό αυτό, εμένα μου αρέσει. Όχι, ειδικά σε σχετικό χώρο, καθόλου κακό. Δεν είσαι, ίσα θα ξέρει και πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ αυτό νομίζω. Από τον οποιοδήποτε άλλο. Είναι στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Σωστά. Άσε που λειτουργούν πια σαν σχολές δημοσιογραφίας. Δηλαδή, πας σε μια σχολή δημοσιογραφίας. Για το GNTM, σχολή δημοσιογραφίας. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Πάω τώρα σπί
παιδί μου να σκίζω το χαρτάκι μου εγώ, να το κάψω και να χορέψω τις τάχτες στο πάνω. Κάστο, να... το σκίζεις, κάστο. Το πήγε το χαρτάκι, το μάθαμε τώρα, μπράβο. Πάμε στην Αταλία Γερμανού. Θέλετε να πάμε στον Αταλάκη. Πρώτα το Δημήτρη. Βέβαια, εννοείται. Τι έκανε η Ναταλία. Την αγαπάω πάρα πολύ, την αγαπάμε όλοι. Να πάμε, παιδιά. Ένα κορίτσι που φέτος, μια γυναίκα μάλλον που φέτος έδειξε τον καλύτερο της εαυτό, τόσο στα νούμερα, όσο και στον τρόπο που έτσι, αντιμετώπισε κάποια ρεπορτάζ, τα οποία όλα δεν τα ήταν ψυχολογικά. Σίγουρα. Βγαίνει, τα τελευταία χρόνια τώρα... πάει πάρα πολύ καλά. Απλά φέτος, επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά, το λέω για τα γεγονότα και την επικαιρότητα, έδειξε ότι μπόρεσε να τα χειριστεί άψογα όλα αυτά. Χρόνια, μετά από τόσα χρόνια. Δεν λέμε τα χρόνια, Ναταλία. Πέρσι ξεκίνησες, γιατί δεν θέλει να λέμε τα χρόνια. Ναι, αλλά είναι από τις πλέον έξυπνες και καταξιωμένες παρουσιάστες. Ελπίζω, παιδιά, η Ναταλία είναι αγαπητή από όλους, αλλά ελπίζω του χρόνου, στην εκπομπή της τουλάχιστον, να αποτινάξει όλη αυτή τη μαυρίλα. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που δεν το θες αυτό με στην παιδαγωγία και το λες από την αρχή. Ναι, δεν το θέλω. Δηλαδή η Ναταλία μου αυρίζει την ψυχή να κάθομαι μια μισή ώρα να τη βλέπω να ασχολείται με τη ρούλα πιστολίκου. Βλέπεις όμως ότι τη πάει, βρε λάμπρο. Δεν τη πάει, βρε αγάπη μου. Δεν πρώτη είναι. Αυτό, άμα κάνεις 25, σημαίνει ότι πηγαίνει. Σε πάει και σου πάει. Έχει και ένα μηχανισμό με τον οποίο μπορεί να στηρίξει αυτό το κομμάτι. Έτσι. Γιατί έχει τη δημοσιογραφική της νομίζω ομάδα. Νομίζω είναι άλλο το μπορώ και άλλο το μου πάει. Και άλλο το ότι τόσα χρόνια ο κόσμος με ξέρει για κάτι και αυτό ότι απλά θα με δει, γιατί δεν θέλει να δει τίποτα άλλο εκείνη την ώρα. Δεν είναι έτσι, Λαμπρό, γιατί είναι... μπορεί να δει, υπάρχουν επιλογές πια. Βλέπεις Netflix, άμα θες να δεις κάτι που να σου φέρει την ψυχή. Μα η Ναταλία είναι ακόμα πρώτη. Δεν είναι μετρήσιμο στην τηλεθέαση, δυστυχώς. Άστο, είναι άλλη κουβέντα. Και δεν ξέρει ποιο άλλο κανάλι που έχει πει ζωντανή εκπομπή. Έχει ο Sky, ζωντανή εκπομπή. Η Ναταλία, παιδιά, είναι από τι μεγαλύτερε συνήθειε τη ιδιωτική τηλεόραση. Σίγουρα, αλλά πα και λίγο με το ρεύμα τη εποχή. Δηλαδή θέλω να πω την επικαιρότητα. Άρα καμιά φορά ίσω να αναγκάζονται και οι παρουσιαστέ να μεταφέρουν μια είδηση ίσω και μου γλυκιά, αλλά βλέπεις ότι αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη ιστορία, γιατί όλη τη χρονιά από το Σεπτέμβριο, κάθε μήνα αλλάζουμε και μια ιστορία. Από ποιο Σεπτέμβριο, από πέρσι. Νομίζω η αρχή έγινε από τα γλυκά νερά. Μπράβο. Αν θυμάμαι τώρα καλά, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την ενημέρωση να μπαίνει στην ψυχαγωγία. Βέβαια. Με τον Πάπη Αναγνωστόπουλο. Αν το πάμε και πιο πίσω. Συνυπήρξε και με άλλο σοβαρό θέμα, συγγνώμη Δημήτρη, που ήταν οι φωτιές του καλοκαιριού. Α, αυτό πήγα να πω. Φωτιές παίζουν πάντα όμως. Ήρθε γλυκά νερά. Φιλιππίδης Λιγνάδης φωτιές. Δηλαδή ο Αναγνωστόπουλος έγινε τον Απρίλη, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, άμα δεν με πατάει. Μάιο, νομίζω, ναι, Απρίλη. Οι φωτιές ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά η πρώτη φορά που μιλήσαμε στην ψυχαγωγία για γυναικοκτονίες, για φωνικά, για τέτοιες υποθέσεις. Ήταν και το Βιτριόλι, βέβαια, έτσι. Μπράβο, ήταν και ο Ιωάννα Σπύρου. Ήταν και το θέμα αυτό που πάλι είχε απασχολήσει και το Μήτρο. Δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη, σίγουρα. Ο Μήτρο όμως είχε τα πλοκάμια του παιδιά στην ψυχαγωγία. Μιλούσαμε τότε για το Φιλιππίδη, για το Λιγνάδη, για το Χαϊκάλι, δηλαδή πράγματα που μας αφορούσαν. Τότε δεν περίμενες να δεις το Μητού σε αμυγώς ενημερωτικές εκπομπές. Ακριβώς. Ήταν στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας. Αφού βλέπεις όμως ότι σου πάει, δηλαδή παίρνεις το χαρτί από την AGP και λες, ου, χαίρομαι. Πώς δεν θα το κάνεις. Η ομάδα το παραδείγμα. Είναι το δίλημα. Τον αντίλογο σου κάνω, δεν είναι. Ναι, καλά, εντάξει. Εγώ λέω απλά ότι όχι. Επειδή με ρώτησε ο Δημήτρης αν θα παραμείνει η ομάδα. Η σκέψη είναι, επειδή ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιό της, γιατί υπήρχε ένα κλικ λίγο στο συμβόλαιο ότι είχε υπογράψει ότι θα είναι ανοιχτό, ούτως ώστε όταν όλα είναι καλά να μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα. Αυτό και έκανε ο Αλφα φυσικά και δεν θα ήθελε να χάσει και την Ναταλία Γερμανού από το δυναμικό της. Η σκέψη είναι να παραμείνει η ομάδα, γιατί σου λέει μια πετυχημένη συνταγή, γιατί να την αλλάξω. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Όμως να ξέρετε ότι η Ναταλία δεν θέλει να κάνει μόνο αυτό. Θέλει να κάνει και βραδινό. Είναι ο διακαής της πόθος, γιατί ήθελε χρόνια να κάνει βραδινό σοου. Έχει κάνει βέβαια. Το όχι, θέλει να ξανακάνει. Μουσικό θέλει, βραδινό. Όχι μουσικό. Ναι. Η διαβαδόξη να έρχεται τύπου. Κάπως έτσι, αλλά τέλος πάντων καινούριο κόνσεπτ. Ναι. Ένα κόνσεπτ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, το είχε κάνει ο Νίκος Αλιάγας. Να σας το πω ακριβώς, λέει Σανσόν σε Χαέτ. Ναι, Σανσόν σε Χαέτ. Ήσουν ασαφέστατη. Αυτό ακριβώς αυτό. Ντίνα! Ντίνα! Ντίνα μας έβρισε. Κυφρά Παλαπόρ. Το μυστικό τραγούδι, για το ξέρω. Ναι, το μυστικό τραγούδι. Θέλει να το κάνει με επωνύμους, έτσι τραγουδάνε. Είναι ένα ωραίο κόνσεπτ περίεργο. Θέλει να το κάνει. Λέγεται ότι μάλλον. Είναι από αυτά που στην Ελλάδα δεν πιάνουν. Δεν το ξέρεις όμως, μην το προδικάζεις. Να τον να έχει απέναντί της ένα καλλιτέχνη και να του κάνει ερωτήσεις με το γιατί είναι εξαιρετική στις συνεντεύξεις, θα είχε ενδιαφέρον. Γιατί όχι. Τέλος πάντων. Παιδιά, εκπομπές να γίνονται, να υπάρχουν δουλειές. Να υπάρχει. Θα έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Τον Ναταλιό τα πάντα κάνει. Οι άνθρωποι όλοι, και αυτό είναι το σημαντικό, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα πριν, εμείς σε ψυχαγωγική εκπομπή επιλέξαμε πια να είμαστε λίγο πιο ψυχαγωγικοί. Όμως, Λάμπρο μου. Έλα, δεν κλείνουμε τα μάτια στην επικαιρότητα και μας αφορά. Πάμε να δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε η Γιολάντα Ελευθεριάδου στην ψυχολόγο Βίκη Κουγιανού και μαζί της. Μιλάνε για την
προσωπικότητα της Ρούλας Πισπυρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη. Πώς τους προσεγγίζει ένας ψυχοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος και τι έχει να πει για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Κυρία Κουλιανού, αν υπήρχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να περιγράφουν την προσωπικότητα της Ρούλας Πισπυρίγκου, ποια θα ήταν αυτά? Επειδή δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα η ενοχή της, θα ήταν προτιμότερο να περιγράψουμε τη συμπεριφορά της. Πρόκειται για μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα, η οποία είναι ο συνδυασμός τριών χαρακτήρων. Μακιαβελικός, αντικοινωνικός και ναρκιστικός. Ο Μακιαβελικός είναι από το γνωστό Μακιαβέλη, ο οποίος διαπράττει εγκλήματα ύπουλα, με δολοπλοκίες, με ραδιουργίες και με ψέματα. Η αντικοινωνική είναι η συμπεριφορά η οποία δεν έχει καθόλου τύψεις, σε ό,τι έγκλημα και να διαπράξει. Και η ναρκισιστική είναι η συμπεριφορά ενός ατόμου που τον έλκει το χρήμα, η δόξα, η φήμη και το σεξ. Ποια είναι η αιτία όλων αυτών των συμπεριφορών? Κυρία Ελευθεριάδου, αυτά τα άτομα δεν έχουν κάνει καλή προσκόλληση, όπως λέμε στην ψυχανάλυση. Είναι άτομα τα οποία έχουν πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην εξυπνάδα τους και έχουν μιμητική συναισθηματική συμπεριφορά. Μπορούν να μιμηθούν το γέλιο, τη χαρά, το κλάμα, με αποτέλεσμα να μπορούν να διαπράξουν ανά πάσα στιγμή έγκλημα χωρίς να έχουν κανένα συναίσθημα. Είναι η Ρούλα μια χαρακτηριστική μύδια? Επειδή δεν μπόρεσε να ρυθμίσει το συναίσθημά της και λειτουργήσε πάρα πολύ εξαρτητικά και ναρκισιστικά και ψυχοπαθητικά, όπως είχαμε περιγράψει προηγουμένως, είναι πιθανόν να είναι μια μύδια, διότι και η μύδια, όπως ξέρουμε από την ιστορία, σκότωσε τα παιδιά της για ένα μεγάλο έρωτα. Υπάρχουν κίνητρα μέσα από αυτές τις πράξεις ή είναι όλα θέμα αιμονών και ψυχοσύνθεσης? Κυρία Ελευθεριάδου, δεν υπάρχει ποτέ καμία πράξη χωρίς κίνητρο. Σε αυτή την περίπτωση τα κίνητρα μπορεί να είναι ζήλια, μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι φθόνος, αλλά κατά κύριο λόγο, σε αυτή την προσωπικότητα, τα κίνητρα μπορεί να είναι η έλλειψη ζωής που έχει η ίδια μέσα της. Η συγκεκριμένη κυρία σκοτώνει κομμάτια της προσωπικότητάς της, προβάλλοντάς της πάνω στα παιδιά της. Ποιοι ευθύνονται που υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρες? Το DNA ενός ανθρώπου, το οικογενειακό περιβάλλον? Σύμφωνα με τις καινούργιες έρευνες της επιγεννητικής ψυχολογίας, μας λένε ότι το περιβάλλον παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην ψυχοανάπτυξη ενός ανθρώπου. Όλο αυτό είναι ξεκάθαρα ένα θέμα εκδίκησης της Ρούλας απέναντι στο Μάνο? Μπορεί να είναι εξάρτηση, μπορεί να είναι εκδίκηση, μπορεί να είναι θυμός. Αυτό η απάντηση την έχει εκείνη μέσα της. Πώς θα χαρακτηρίσατε το σύζυγό της? Χαοτικό, ναρκισιστικό, μυθομανή. Πιστεύω ότι δεν μπορείς να επιλέξεις ένα σύντροφο αν δεν έχει λίγο πολύ τη δική σου συναισθηματική κατάσταση. Κάπου αυτοί οι δύο χαρακτήρες ενώνουν τις νευρώσεις τους. Τι προδίδει η συμπεριφορά του Μάνου? Επειδή βγήκαν πάρα πολλά ντοκουμέντα στην επικαιρότητα, δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος όλης αυτής της ιστορίας. Είναι σαν ένας ήρωας ο οποίος να μην ήθελε να ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του και όλο αυτό του ήταν πάρα πολύ βαρύ για να μπορέσει να το στηρίξει στην πορεία. Επομένως, ήταν φυσιολογικό που δεν την στήριξε τελικά και την άφησε αβοήθητη? Θα έπρεπε να τη βοηθήσει, διότι μαζί κάνανε αυτά τα παιδιά, μαζί βιώσανε όλα τα συναισθήματα, είναι ζευγάρι. Ο ένας θα πρέπει να προφυλάσει και να προστατεύει τον άλλον. Ακόμα και στο λάθος του, κυρία Κουλιανού. Ακόμα και στο λάθος του, αλλά σε αυτές τις προσωπικότητες δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, διότι και οι δυο δεν έχουν συναισθήματα. Όταν γίνεται κάτι τόσο συγκλονιστικό και έχουν πεθάνει τρία παιδιά, πώς γίνεται κανένας από τους γονείς να μην κλαίει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση πολέμου και είσαι σε μία πάλι για να μπορέσεις να υποστηρίξεις και να στηρίξεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να κλάψεις. Όπως και στο μετατραυματικό σοκ. Αυτό παρατηρούμε. Και επίσης, αυτοί οι άνθρωποι, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν συναισθήματα. Είναι σωστό εμείς ως συνάνθρωποι, οι τηλεθεατές, να ασκούμε την κριτική μας τόσο έντονα σε υποθέσεις που είναι τόσο λεπτές και δύσκολες? Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας να πάρουμε ένα μάθημα μέσα από αυτό. Εδώ λειτουργεί ένα δίπολο στην ψυχανάλυση. Το ότι δεν έχω διαπράξει εγώ το κακό, άρα είμαι καλός και εφόσον εσύ έχεις διαπράξει το κακό, εσύ είσαι ο κακός. Πρέπει να κρατάμε μία απόσταση και να γίνουμε παρατηρητές του δικού μας συναισθημάτων. Κυρία Κουλιανού, εσείς θα μπορούσατε να αναλάβετε τη Ρούλα Πισπυρίγκου και να την βοηθήσετε? Θα μπορούσα να την αναλάβω, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να διώχνουμε τους ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε αυτές τις προσωπικότητες, όπως προαναφέραμε,
δεν μπορεί να γίνει σωστή θεραπευτική σχέση, διότι οι ψυχοπαθητικοί άνθρωποι και μέσα στη θεραπεία λένε πάρα πολλά ψέματα. Προσπαθούν να πείσουν τον θεραπευτή τους ότι είναι πάρα πολύ καλοί, ότι έχουν αλλάξει, αλλά φεύγοντας από το ιατρείο, στην κανονική ζωή έξω, θα διαπράξουν πάλι τις ίδιες πράξεις, με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας πρώτα κακό στον εαυτό τους και μετά στο κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Πριν πάμε όμως, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά το μεγάλο διαγωνισμό που αφορά σε αυτό το συγκλονιστικό αυτοκίνητο, το Peugeot 208, η έκδοση είναι η Like, 1290 κυβικά, το 75 άλογα, κάνει 15.700 ευρώ για την ακρίβεια. Ακριβό αυτοκίνητο, καλό αυτοκίνητο, το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020 και το ευρωπαϊκό πάλι για την ίδια χρονιά. Πολύ χαμηλή κατανάλωση, air condition ρυθμιζόμενο από την οθόνη αφής, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, Peugeot iCockpit, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ABS, cruise control, τα πάντα έχει μέσα. Το πιο πλήρες αυτοκίνητο μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα γίνει δικό σας, αν τηλεφωνήσετε και το διεκδικήσετε πολλές φορές, όσες περισσότερες μπορείτε, στο 14999. Ή μπορείτε να στείλετε και τα μηνυματάκια σας, γράφετε open, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και φτιάχνουμε σεξι κρεμμυδόπιτα. Να δω τώρα πόσο σεξι μπορεί να είναι και κρεμμυδόπιτα μαζί. Έρχεται η Νικολέτα Σερέτη με αυτό το υπέροχο, την μπέλε εδώ να μας πει τα δικά της. Δημήτρης Αρβανίτης θα βρεθεί στο καναπέ μας. Και άλλα πολλά μέχρι τη μία μέσα στην παρέα σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουά. Εραστικά στο Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος περνάει κορονοϊό για δεύτερη έχει COVID, φορά. Ναι, εραστικά. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Το σύμπαν έχει κορονοϊό αυτή την περίοδο. Στο Μιχάλη Χατζηγιάννη θέλαμε να πούμε, γιατί τον ακούσαμε. Και εκείνος είχε μια εμφάνιση τώρα που είχε κρίμα. Ναι, δυστυχώς. Μας έχει λείψει πολύ. Και πάμε να δούμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο Τάκης Παπαμαθαίου στο δικό μας κορίτσι, την Ξανθή Πιβουτσαλά, στην οποία μιλάνε για όλους και για όλα. Για την τηλεόραση, το Σάκη Ρουβά, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη. Χαίρεστε που έχετε επιστρέψει στην τηλεόραση. Εγώ είμαι παιδί του θεάτρου, δηλαδή. Η τηλεόραση μου φάνηκε ένα περισσότερο, θα έλεγα, τεχνοκρατικό μέσο. Δεν τη συμπάθησα από την αρχή. Η τηλεόραση έχει πολλές φορές αρκετά έντονο και το στοιχείο της. Να το πω σαν χλαμάρας. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη από αναφορές τριών γυναικών. Καταρχάς μιλάμε ενώ δεν έχει τελειώσει η δίκη ακόμα, έτσι. Εγώ θα πω όμως τις εμπειρίες μου από τον Πέτρο, γιατί έχω συνεργαστεί με τον Πέτρο. Πρώτον, ο Πέτρος είναι σαν επαγγελματίας, δηλαδή τι εννοώ, στη σκηνοθεσία, στην οργάνωση μιας παράστασης και σαν ηθοποιός, ότι είναι σε αυτά τα πράγματα, ότι ήταν πάντα άψογο, δηλαδή ήταν ένας, πώς να το πω, σωστός επαγγελματίας από εκεί και πέρα. Δεν είχε υποπέσει σε κανονός, φαντάζομαι, γιατί το είχαμε συζητήσει. Αντίληψη ότι συνέβησαν όλα αυτά που λέγονται. Η δικαιοσύνη θα το αποδείξει. Φυσικά είναι πικρό και στενάχωρο αν ισχύουν τέλει. Και για τα κορίτσια, αλλά ακόμα και για τον Πέτρο, γιατί πέφτεις από τα σύννεφα, πώς να το πω. Και νιώθεις και προδομένος. Λες, πω. Άρα η εκτίμηση που σου είχα και ο σεβασμός, λέει, πώς τόσο προδόθηκα. Ο Πέτρος δεν είναι ένας απλός χαρακτήρας. Δηλαδή, μπορεί να φαινόταν για πολλούς, ας το πούμε, εγωιστής. Από την άλλη, πώς ταιριάζει αυτό να βγαίνει. Έχει βγει δύο φορές σε εκπομπές τηλεοπτικής, το έχει φέρει κουβέντα και έχει πει το εξής. Όταν εγώ ήμουν μαθητής και είχε τελειώσει σχολή ο Τάκης Παπαμανθαίου,
τον χάζευα που έπαιζε από τις κουίγκες, και έλεγε. Και έλεγα, αναρωτιόμουν, θα μπορέσω ποτέ να παίξω κι εγώ έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω να σου πω. Θα έλεγα, όπως τον κρίνω εγώ, ένας αντιφατικός. Πάρα πολύ. Και αν θυμάστε, είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος τότε για τον Ρουβά, που τον είχε επιλέξει ο Λιγνάδης να παίξει στις Βάκχες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Τάκης Παπαμαρθαίου τόσα χρόνια μετά, ο οποίος ουσιαστικά δεν μπορεί να το δεχτεί. Σούλα Διαβάτη, την πίστη. Είχε κοιτάξει. Μπράβο, το κύριο τρόπο. Βραβεύτηκε όμως. Το βραβείο, βέβαια. Που τη είπε εκείνο που έχει μείνει στην ιστορία, πώς παίζεται, τον ρωτάει εκείνη και λέει εκείνο με την ψυχή μου, κυρία μου, με την ψυχή μου. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ήταν το σκηνικό. Ναι. Ολόκληρη ιστορία. Και βέβαια υπήρχε και η μερίδα των ηθοποιών που τον υποστήριξαν, κυρίως εκείνοι που συνεργάστηκαν μαζί του στην παράσταση, οι οποίοι είπαν ότι, οκ, το έχει ψάξει πάρα πολύ για να το κάνει. Βεβαίως οι φωνές, οι αντίθετες ήταν πολύ περισσότερες και πολύ πιο δυνατές. Ότι βαθιά μέσα τους και σε εκείνους που θέλανε να είναι μετριοπαθείς στον τρόπο που εκφράζονται δημοσίως, δεν θα λειτουργήσε καλά. Δηλαδή. Είδατε να συνεχίζει να το κάνει. Αφενός όχι. Τελείωση, αφετέρου μπορεί να ήταν επιλογή του. Δεν μπορεί να το κρίνει, δεν το ξέρει. Γιατί, ότι ασχολήθηκε τόσο, έκανε τόση προετοιμασία. Μπορεί αν συνεχίσει ο Λιγνάδης μετά να κάνει και άλλες παραστάσεις. Δεν αποκλείεται. Επίσης ο Σάξης είχε κάνει και σινεμά νωρίτερα. Δηλαδή, είδε ότι δεν του ταιριάζει προφανώς. Άλλο παιδιά τώρα, οι Βάκχες και άλλο στο κινηματογράφο να κάνει ένα ντεμπούτο. Δηλαδή το είδε αφού το έκανε. Ναι, το έκανε, είδε ότι. Το ολοκλήρωσε ή πιθανό δηλαδή να μην είναι και το καλύτερο. Το έχει άλλα πράγματα που τα κάνει πολύ πολύ καλύτερα και σου λέει άστο καλύτερα. Μόνο που δεν δοκιμάζει στην επίδαυρο, δεν είναι test drive. Να λέμε και δεν αυτό. Δεν έπαιξε επίδαυρο. Πού έπαιξε? Ερώδιο. Στο Ερώδιο, συγγνώμη. Yeah. Δεν το δοκιμάζει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει το test drive. Αν είσαι ο Σάκης Ρουβάς. Για κάποιο του τον έδωσε το ρόλο. Δεν πήγε ο Σάκης Ρουβάς μια μέρα στο Δημήτρη Λιγνάδη και του είπε α, εγώ θέλω να παίξω Βάκχες. Και του είπε ναι, Σάκη μου, πάρε. Εγώ δεν λέω γιατί ο Σάκης το δέχτηκε προφανώ. Αλλά έκανε και το δέχτηκε. Είναι και μάγκα, είναι και ρουβά και είναι ο Ρουβάς. Γιατί το δώσαν είναι το θέμα. Αυτό είναι. Και αυτό που λέει για τον Πέτρο Φιλιππίδη είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αν αθωωνόταν, και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, θέλω να ρωτήσω μετά και τον κύριο Αρβανίτη, αν αθωωνόταν ο Πέτρος Φιλιππίδης από τις κατηγορίες, θα ξανά έπαιζα μαζί του, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Τώρα η δικαιοσύνη έχει τον τελευταίο λόγο και βέβαια. Αν αθωωνόταν. Έχει περάσει το δικαστήριό του. Το θέμα είναι αν δεν αθωωθεί, εκτίσει μια ποινή και βγει μετά. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όποια και να είναι η κατηγορία, ας πούμε, πες συνολικά 5-6 χρόνια, 7 πόσα, και ένοχος να κριθεί. Θα είναι έξω μετά αυτοί οι άνθρωποι. Θα συνεχίσουν τη ζωή τους από εκεί που την άφησαν επαγγελματικά. Κάπως πρέπει να βιοποιηθούν. Απλά λένε μου, το μεγαλύτερο δικαστήριο και απόφαση θα πάρθει μετά στα εισιτήρια και από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι τι θα κάνει και αν θα το επιλέξει μετά. Ακόμα και στην αθώωση το στίγμα όμως. Ακριβώς. Στιγμαμένοι γιατί υπάρχουν ψήθυροι. Βέβαια. Και υπάρχει αυτό που θα μας φέρει τώρα. Είναι και το χειρότερο δικαστήριο. Σεξι. Είσαι. Εμείς αντέξει. Έλα μαράκι, που είσαι η επιτομή της σεξι. Κρεμιδόπιτα. Πάμε προς την κουζίνα να συναντήσουμε τον Ντινάκη μου, το όμορφο, το λαμπερό, το υπέροχο, λοιπόν, το φωτεινό. Σας έχω σεξι συνταγή, κορίτσια. Είναι η απορία μου από το πρωί. Πόσο σεξι μπορεί να είναι μια κρεμιδόπιτα. Και ένα κρεμμύδι. Δοκίμασα. Ελάτε, αγάπες, ελάτε. Λοιπόν, κι όμως σας έχω σεξι κρεμιδόπιτα, η οποία, ακούστε με, είναι νηστισιμή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, θέλω να το δείτε. Θέλω να το δείτε. Καλά, δεν μιλάμε για το φύλλο κρούστας εδώ που είναι τραγανό και. Ακούτε. Και δεν φαίνεται σαν να έχει κρέμα. Δεν φαίνεται σαν να έχει τα πάντα. Δεν έχει τίποτα. Ήθελα να έχει κρέμα αυτή είναι εκεί. Ούτε πώς ετοιμάζεις. Ενώ δεν έχει κρέμα γάλακτος. Δεν έχει τυρί. Δεν έχει αυγό. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι νηστίσιμη. Είναι εκπληκτική. Είναι με φύλλο κρούστας φρέσκο, παρακαλώ. Από ψαχνών, τη ζύμη ψαχνό. Που είναι φανταστικό το φύλλο. Είναι αυτό που στο στόμα σου κάνει όλους αυτούς τους ήχους σιγά σιγά και βασανιστικά. Κριτσανιστό. Και μένει και την άλλη μέρα και την παράλληλη μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά γιατί έχουμε δουλίτσα. Πήγα να σου πω σήκωσε μανίκια μαράκια, αλλά δεν έχεις, οπότε είσαι έτοιμη. Πάμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας ζύμη ψαχνών, 100 ml ελαιόλαδο, 1,5 κιλό ξερά κρεμμύδια, 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα ματσάκι άνηθο και παπαρουνόσπορο. Και για την κρέμα, 800 ml ζωμό λαχανικό ή νερό, 120 γραμμάρια αλεύρι, 120 ml ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 2 κουταλάκια της σούπας ταχίνι, αλατάκι και πιπεράκι. Yes. Έχω και δώρο από ζύμη ψαχνών. Θα σας το πω σε πολύ πολύ λίγο είναι. Για να διεκδικήσετε τις δωράρες, τις ωραίες, να κάνετε τις ωραίες σας πίτες με ό,τι σας επιλέξετε. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτή την νηστίσιμη. Για να κάνουν γλυκό αλμυρό, για να κάνουν ό,τι θέλουν.
Λοιπόν, πάμε, γιατί σας είπα ότι είναι νηστίσιμη, αλλά έχει και μια κρέμα νηστίσιμη, Μαρία. Για πάμε. Δηλαδή, ελαιόλαδο, το οποίο το βάζουμε να ζεσταθεί. Έχετε ακριβώς εσείς την ποσότητα των υλικών και βάζω. Μέσα στο ελαιόλαδο, παιδιά μου, βάζω αλεύρι. Ωραίο. Ωραίο. Ναι. Ωραίο. Τίμιο. Δυνατό. Εσείς τώρα ξέρετε ότι όταν κάνουμε μια κρέμα μπεσαμέλ, βάζουμε γάλα. Δεν το ξέρετε αυτό? Το ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν ότι τώρα δεν βάζω βούτυρο, αλλά βάζω ελαιόλαδο, βάζω αλεύρι και δεν βάζω γάλα, αλλά βάζω ζωμό λαχανικό. Άρα λοιπόν, τι θα κάνω? Θα κάνω μία κρέμα, στο φτερό όμως, γιατί γίνεται αμέσως, με τα υλικά αυτά. Είναι απίθανη. Προσέξτε τώρα. Είναι μία βάση στην οποία εγώ θα προσθέσω κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια, τα φρέσκα, εδώ η φρεσκαδούρα με το πράσινο φύλλωμα και τα κρεμμύδια τα ξερά, τα έχω βράσει με λίγο αλάτι, με ελάχιστο νερό. Ωραία, ωραία. Εδώ πώς η κρέμα. Γίνεται όμως, επειδή είναι βρασμένο και μαγειρεμένο, δεν μυρίζει κρεμμύδι μετά στο στόμα? Εσύ τώρα που έφαγες τι μυρίζεις? Δεν ξέρω. Ροδόνερο. Δεν αισθάνεσαι όμως. Δεν αισθάνεσαι αυτή την κάψα του κρεμμυδιού. Όχι, γιατί έχει βράσει. Ξέρεις, έχει φύγει. Αλλά έχει όμως όλη τη γεύση. Και σκέψω ότι πάμε να κάνουμε την κρέμα για να καταλάβεις. Τι μου βάλες εδώ μέσα? Α, τίποτα. Έχει πέσει από το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την κρέμα. Να φτιάξουμε, εννοώ, όλη τη γέμιση. Έχω εδώ η κρέμα, αυτή εδώ που έπηξε και είναι έτοιμη. Θα γίνει έτσι? Θα γίνει, να το, είναι έτοιμο ήδη. Ωραία. Έχει κρυώσει. Ναι, ναι, γίνεται αμέσως. Λοιπόν, πάμε να σας φτιάξω λίγο τη γέμιση για να το κατανοήσετε. Βάζουμε λοιπόν την κρέμα. Βάζουμε το κρεμμύδι που το έχω βράσει και τα δύο κρεμμύδια μαζί. Αυτή είναι η μαγιά. Θέλω και τα δύο κρεμμύδια μαζί. Κάτσε να τελειώσω και με την κρέμα, να σβήσω εδώ να μην έχω έννοιες. Τη βλέπετε την κρέμα? Θέλω να το δείτε αυτό, γιατί τέλειωσε. Έτσι, αυτή είναι η κρέμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι η κρέμα μας. Ωραία. Το σβήνω αυτό για να μην έχουμε αγωνίες εδώ και το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, βάζω και αυτά στην άκρη για να μας βλέπετε καλά. Τι άλλο θα βάλω μέσα σε αυτή τη γέμιση, αγάπες καλές? Θα βάλω λίγο κίμινο. Αν δεν το αγαπάτε, δεν θα το βάλετε, θα βάλετε λίγο κόλιανδρο. Του πάει. Εμένα μ' αρέσει όμως εδώ, παιδιά, το κίμινο δίνει και ένα χρώμα ωραίο και ταιριάζει απίστευτα. Και ταχύνι. Το ταχύνι, τώρα πώς το σκέφτηκες να το βάλεις εδώ μέσα? Το βάζω σε πάρα πολλές αλμυρές εγώ Παρασκευές, όταν θέλω να κάνω μία κρέμα χωρίς να βάλω κρέμα γάλακτος. Για να δέσει δηλαδή το βάζεις κυρίως, όχι για τη γεύση. Και για τη γεύση, γιατί εδώ ξέρετε τι δίνει. Δεν έχεις, όταν το έφαγες τηλενάκι, δεν έχεις μια αίσθηση να τρως φουντούκι. Σαν να τρως κάτι έτσι καβουρτισμένο. Είναι το ταχύνι αυτό. Ψάχνει. Ψάχνει το κορίτσι. Αχ, θα σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω. Σουσάμι. 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 Γιατί όπως σουσάμι. Σουσάμι άνοιξε. Σουσάμι. Ναι, μπέρδεψα με το τέτοιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτή εδώ τη γέμιση θα βάλω και άνηθο. Έχετε καταλάβει την αδυναμία μου για τα φρέσκα, τη φρεσκαδούρα. Δεν μπορώ χωρίς αρωματικά. Χωρίς μπαχάρια ίσως να μπορέσω να κάνω, να μαγειρέψω. Χωρίς αρωματικά δεν γίνεται. Δεν μπορώ, παιδιά, εγώ. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Αυτή είναι η κρέμα. Nice. Λοιπόν, γέμιση. Πώς παπαρούνα. Στο τέλος, θα μου βάλεις εσύ, θα είσαι έτοιμη. Λοιπόν, το βάζω αυτό στην άκρη. Έχω εδώ το φύλλο κρούστας από τη Ζύμη Ψαχνών, το οποίο εντάξει, σας τα έχω ξαναπεί, είναι από τα φύλλα κρούστας που υπάρχουν στην αγορά, τα οποία δεν θα σας προδώσουν ποτέ, γιατί είναι ελαστικό, γιατί μπορώ να κάνω όλη αυτή την ιστορία με το στριφτό, γιατί είναι πεντανόστιμο και γιατί, τι μ' αρέσει πιο πολύ εδώ, παιδιά, είναι φρέσκο. Κακά τα ψέματα, το φρέσκο φύλλο έχει μια άλλη γοητεία. Λοιπόν. Και αυτό το φύλλο που δεν θρηματίζεται, βρε παιδάκι μου, το πιάνεις να κάνεις την πίτα και γίνεται χίλια κομμάτια. Αυτό είναι, μένει το φύλλο. Γιατί είναι ελαστικό, είναι ωραίο δουλεμένο. Βάζω λίγο ελαιόλαδο. Βάζω δεύτερο φύλλο. Από πάνω. Να ξέρετε ότι για κάθε κρεμμυδόπιτα στριφτή που βλέπετε εκεί θα χρειαστώ δύο φύλλα κρούστας. Μόνο. Για κάθε κρεμμυδόπιτα δύο φύλλα κρούστας. Άρα, η δόση που σας δίνω σήμερα, να το ξέρετε, είναι για 12 κρεμμυδόπιτες, δηλαδή για δύο πακέτα από το φύλλο κρούστας, γιατί το κάθε ένα έχει από 12 φύλλα, άρα δια 2, 6. Και πώς βάζω την κρεμούλα? Πάμε τώρα να βάλουμε εδώ την κρέμα. Τη γέμιση.
Κάθετα. Θα τη βάλουμε εδώ, στη μακριά πλευρά. Ναι. Γιατί θα, για να το γυρίσουμε, να κάνουμε το στριφτάρι, θα πρέπει μετά να έχω πολύ σαλιγκάρι. Λοιπόν, το βάζω εδώ. Ωραία. Κάνεις ρολ. Ωραία. Και κάνω τώρα το γνωστό. Το γυρίζουμε. Έτσι. Για... Να τα ξέρετε εσείς αυτά. Εμείς. Λοιπόν, και ακούστε τώρα. Για δείξε. Πάμε να κάνουμε σαλιγκαράκι. Το σαλιγκαράκι. Έχει δίπλα το κορίτσι μου, τέλεια, ένα, μια λαμαρίνα με το χαρτί ψησίματος. Θα βάλω εδώ το ελαιόλαδο και πάνω θα βάλουμε τον παπαρουνόσπορο που περιμένει να βάλει το λενάκι. Κατάρια, δες τι ωραία να τον βάλω τον παπαρουνόσπορο. Αφαλήσε τον. Μπράβο. καλά. Άμα ξέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, δύο λεπτά να σας πω ότι έχουμε ευρωθερμάνει το φούρνο στους 180 και ότι ψήνουμε για 40 λεπτά για να γίνουν τραγανά. Θέλω να σημειώσετε ένα κόλπο. Μόλις ψηθούν, θέλω να τα βγάλετε από εδώ, να τα βάλετε σε γκριλ, να τα βάλετε δηλαδή σε μία επιφάνεια που να μπορεί να αναπνέουν από κάτω για να γίνει, για να μην μουλιάσει, σας παρακαλώ. Πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι το κόλπο όλο αυτό για τις πίτες που έχουμε και χρησιμοποιούμε με φύλλο κρούστας. Να δώσω δώρο στις φίλες μας. Να δώσεις, γιατί αυτές ειδικά εδώ οι συσκευασίες είναι και οικολογικές και μπράβο στη ζύμη ψαχνών. Πάμε. Αγαπάμε το φύλλο τους και αγαπάμε και εσάς, γι' αυτό σας δίνουμε τη δυνατότητα να μπείτε τώρα στο προφίλ μας στο Instagram, το προφίλ του Open Weekend, βλέπετε αυτή είναι η φωτογραφία, και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρεις νικητές διεκδικούν. Ένα φύλλο χωριάτικο, ένα φύλλο χωριάτικο στρογγυλό, ένα φρέσκο φύλλο κρούστας, ένα φρέσκο φύλλο κανταΐφι, ένα φρέσκο φύλλο σφολιάτα και ένα φρέσκο φύλλο σφολιάτας βουτύρου. Δηλαδή, όλα τα φύλλα από τη ζύμη ψαχνών θα έρθουν στο σπίτι σας. Είναι μεγάλη εβδομάδα τώρα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι νηστίσιμο θέλετε. Η ιδανική κρεμμυδόπιτα εδώ της Δίνας μας είναι φοβερή και θα γίνει καταπληκτική με αυτό το φύλλο. Ακολουθήστε λοιπόν το λογαριασμό Ευωϊκή Ζύμη, παπάκι Ευωϊκή Ζύμη. Κάντε like στο post. Κόμμα και τάκ δύο φίλους σας ή φίλες σας. Και θα δούμε ποιοι τρεις τυχεροί θα κάνουν δικά τους αυτά τα πολυπόδινα υπέροχα φύλλα. Έχουμε πιάσει. Γιατί το μυστικό της πίτας είναι το και το φύλλο. Φυσικά. Εδώ τώρα απολαμβάνετε τη Μαρία. Στη δουλειά, παιδιά. Στη δουλειά, έτσι. Εγώ θέλω να σας δείξω το εσωτερικό. Δεν πειράζει. Θα το βάζεις μετά. Το εσωτερικό, έτσι θέλω να δούνε λίγο τι γίνεται. Πώς τι ωραία που φαίνεται η κρέμα και τι ωραία που έχει ψηθεί το φύλλο κρούστας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θεωρώ ότι. Και βλέπετε. Που έχει ψηθεί και κάτω. Από κάτω και είναι δεν τραγανό. Πρέπει να μουλιάζει, παιδιά. Το φύλλο αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, σας αγαπάμε, σας χαιρετάμε, σας φιλώ. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καλές γιορτές. Θα απολύψετε το Πάσχα. Να περάσεις υπέροχα. Ωραία, θα σας φωτογραφίσω τι θα μαγειρέψω για να το. Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαι, ναι. Φανταστικά. Θα είμαι Ελλάδα, οπότε θα έχετε ανταπόκριση. Τέλεια. Από κυρτώνη φθιώτιδας. Με υγεία, τις ευχές μας στην οικογένειά σου όλοι. Και εσείς, αγάπη μου, να περάσετε τέλεια. Όλοι, παιδιά, να είμαστε καλά, με αγάπη. Σ' αγαπώ. Αγορό μου. Μωρό. Και πάω εσύ τώρα. Τέλειωσες. Εγώ στην Μπέλα. Πρέπει να βάλω το φύλλο, αλλά πάω στην Μπέλα πρώτα. Α, καλά, εντάξει, άντε, φυλάκια. Πάω στην Μπέλα. Που μου έχει τρελάνει το μυαλό. Έλα, Μπέλα! Λοιπόν, πώς μου το έκανες αυτό, σήμερα που δεν έχω την τρούφα μου, έφερες αυτό το μωρό, τι θα κάνω. Αντιλέψει η τρούφα όμως. Θέλω πριν από όλα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Νικολέτα, γιατί είναι το πιο σπάνιο πλάσμα του κόσμου. Εκεί για να σε βοηθήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, όποια ώρα σε έχω χρειαστεί. Και για τη μικρή τρουφίτσα και γι' αυτό σε αγαπώ ιδιαιτέρως. Είσαι φανταστική. Λοιπόν, όχι επειδή βοήθησες εμένα, επειδή είσαι φανταστική. Λοιπόν, αυτή τώρα η Μπελίτσα είναι πόσο είναι. Αγάπη μου, θα τρελαθώ. Δεν ζουπάς και πολύ. Ξέρω. Υπάρχει αυτό το πλάσμα. Όχι. Υπάρχει αυτό το πλάσμα. Δεν μας κοιτάει. Το βλέμμα είναι πέρα από κάθε φαντασία, παιδιά. Είναι ψεύτικο. Αγάπη μου, λευκή. Λευκή. Θα με βλέπει τώρα η τρούφα από το σπίτι και θα ζηλεύει. Θα σου κάνει αντίπεινα μόνο στο σπίτι. Είναι πολύ μικρούλα. Είναι μωράκι. Είναι 2 μηνών ακόμα. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή όλα τα εμβόλια. Πόσα γραμμάρια ζυγίζει. Τώρα αυτό με το μάτι. Α, αυτό είναι γύρω στα 400-450. Όχι, ρε. Τι. Καλά. 400 αυτό δεν είναι. Δεν είναι. Ωραία, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Με το μάτι. Η τρούφα πιο ελαφριά είναι. Ένα κιλό. Ναι. Και σαν την τρούφα είναι καλέ. Πιο μικρό είναι. Πιο μικρό μπορεί. Πες μας τώρα, αυτό μεγαλώνει πολύ το συγκεκριμένο του μαλτιζάκι. Αυτό θα γίνει περίπου 2,5 κιλά. Θα γίνει 2 φορές δηλαδή περίπου η τρούφα. Θεωρείται μικρόσωμο για μαλτέζ, γιατί είναι λίγο πιο μεγαλόσωμο γενικά. Είναι τόι μαλτέζ.
Γενικά, το καλό είναι ότι δεν μαδάει, όπως και τα γεροξάρι τεριέ. Νικολέτα, όταν αποφασίζουμε να πάρουμε ένα τέτοιο μικρό κουταβάκι, τι πρέπει να ξέρουμε και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε? Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό ήθελα να πω. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τον εμβολιασμό του. Γι' αυτό δεν πρέπει να βγαίνει έξω βόλτες, γιατί δεν έχει αποκτήσει ακόμα όλα τα αντισώματα όπως πρέπει. Έχει σταματήσει βέβαια. Κλαίει. Κλαίει. Είναι μωράκι. Όπως τα μωράκια κλαίνε, έτσι κλαίει και αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις κινήσεις, ειδικά σε τόσο μικρά ζώα, να προσέχουμε πώς τα παίρνουμε αγκαλιά, που τα αφήνουμε, να μην τα αφήνουμε πάνω στον καναπέ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κάτω και να χτυπήσουν, γιατί δεν γνωρίζουν από ύψος. Επίσης δεν τα κουμπάμε και όλοι εμείς εδώ πέρα. Έτσι, που... αυτό και εμείς είμαστε δεν... προσεκτικοί. Το κοιτάμε, ναι. Μόνο η Ελένη το πήρε αγκαλιά. Ωραία, όταν μπαίνει αυτό το κουταβάκι τώρα σε ένα σπίτι ή σε μια οικογένεια που υπάρχουν και παιδιά και υπάρχουν και μικρά παιδιά, πρέπει να είμαστε παραπάνω προσεκτικοί, φαντάζομαι. Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά και πριν έρθει στο σπίτι, καλό είναι και στα παιδιά να πούμε ότι θα έρθει ένα νέο μέλος. Καλό είναι να φτιάξουμε το χώρο μέσα στο σπίτι, δηλαδή να προμηθευτούμε ένα κρεβατάκι, δύο μπολάκια. Στο κρεβατάκι του. Στο κρεβατάκι του, κατά προτίμηση, γιατί στον ύπνο μας μπορεί να κουνηθούμε και να πέσει από το κρεβάτι. Πρέπει να πάρουμε δύο μπολάκια, κατά προτίμηση μεταλλικά μπολάκια, γιατί αποστηρώνονται και αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και με καυτό νερό να το αποστηρώσουμε σε αντίθεση με τα πλαστικά μπολάκια, τα οποία μαζεύουν τα μικρόβια και μπορεί να μην καθαρίζονται τόσο καλά. Κλαίει γιατί είναι μωράκι, είναι πολύ γλυκό σκυλάκι. Γενικά τα μωράκια και τα κουταβάκια φέρουν και μια χαρά μες στο σπίτι, να πούμε, και το καταλαβαίνουν αυτό και τα παιδάκια της οικογένειας. Τα παιδάκια μπορεί να είναι πιο επίφοβα για τα κουταβάκια, γιατί τα ταλαιπωρούν χωρίς να το θέλουν. Αυτό. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι παιχνίδι, γι' αυτό λόγω η κουβέντα πρέπει να γίνει πριν έρθει στο σπίτι. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι αντικείμενο, είναι ένα νέο μέλος το οποίο πρέπει να σέβονται. Μονόλογο. Καλό, μας ακούμε για να μαθαίνουμε. Γιατί... Λοιπόν, πρέπει να σέβονται το χώρο, το σκυλί, συγγνώμη. Τι τρώει αυτό, Νικολέτα? Αυτό τι τρώει, ακριβώς. Πρέπει να έχουμε προμηθευτεί την τροφή, να έχουμε μιλήσει με τον κτηνίατρο. Το μαλτιζάκι αυτό τρώει τροφή ειδική για μικρόσωμα σκυλάκια, σαν την τρούφα περίπου. Πρέπει να είναι μικρές οι κροκετούλες. Επίσης, να πούμε στην αρχή που θα έρθει το ζωάκι στο σπίτι, θα πρέπει η κροκετούλα να την μπουλιάζουμε σε νεράκι, γιατί μετά τον απογαλακτισμό δεν μασάει τόσο καλά. Οπότε μην πνιγεί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι φοβερή φροντίδα. Δεν είναι. Θέλει άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ επιμελής. Είναι μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη, σαν να έχεις βρέφος. Και όταν κλαίει, τι κάνεις? Γιατί αυτά κλαίνε περισσότερο, φαντάζομαι, από ένα πιο μεγάλο σκυλάκι. Όταν κλαίει, λίγο τραγούδι, αγκαλίτσα, χαδάκια, του αρέσει. Σαν να έχεις του βάζεις παιδικά. Νικολέτα, η ιδανική ηλικία για να έρθει ένα κουταβάκι στο σπίτι όμως ποια είναι? Δηλαδή, δύο μηνών νομίζω ότι είναι μικρουλάκι. Είναι λίγο μικρό, είναι γιατί ακριβώς δεν έχει αποκτήσει όλα τα αντισώματα και γενικά είναι πολύ μικρό. Καλύτερα είναι οι τρεις μήνες που θα έχει τελειώσει τον εμβολιασμό του, θα μπορεί να βγαίνει έξω βόλτα, να φοράει το λουράκι του. Από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα πολύ μικρά κουτάβια, να τους βουρτσίζουμε τα δόντια για να μάθουν. Να ξέρουνε για να μην ζοριστούμε αργότερα, να το χτενίζουμε, που είναι πολύ βασικό, και εννοείται να πηγαίνουμε στον κτηνίατρο. Και να ξέρουμε γενικά πώς να το προστατεύουμε το ζωάκι, να μην του δίνουμε φαγητά από τα δικά μας. Ναι, ναι. Και όπως το μάθετε, γιατί είστε από τους τυχερούς που θα το έχετε από τόσο μικρό, έτσι θα συνηθίσει. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί τους πρώτους μήνες της ζωής του. Και παροτρύνουμε, εννοείται, την υιοθεσία του κατοικιδίου, αλλά πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Βεβαίως. Και έτοιμοι. Και μια γρήγορη πληροφορία γενικά για τα σκυλάκια, που είναι πάρα πολύ ωραία και την έμαθα και εγώ πρόσφατα, ότι η μύτη τους είναι το αποτύπωμά τους. Κάθε μύτη, Instagram που το είπες. Κάθε σκύλου είναι μοναδική και είναι το αποτύπωμα. Έτσι και αυτό είστε είναι μοναδικό. Κατοικιδιογονείς, ακολουθήστε την Νικολέτα στο Instagram, αναγράφετε στην οθόνη σας, γιατί δίνει πολύ ωραία tips και συμβουλές για εμάς τους γονείς των σκυλιών. Λοιπόν, και των γατιών και γενικότερα τους κατοικιδιογονείς, όπως τους λες και εσύ. Σε ευχαριστούμε. Σε αγαπάμε πολύ. Καλό Πάσχα και καλές γιορτές. Θα είσαι στη Θεσσαλονίκη? Ναι, Θεσσαλονίκη. Ωραία, σε πετύχω. Σε αγαπώ πολύ. Και εγώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Δημήτρη Αρβανίτη που θα... Σημερινός μας καλεσμένος είναι η απόλυτη εξαίρεση. Πληθωρικός, εκεντρικός, απολαυστικός, με ένα λόγο που τσακίζει κόκαλα και θέλουμε πολύ πολύ να τον ακούσουμε σήμερα, ο Δημήτρης Αρβανίτης. Καλώς τον να. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Ενικό ή πληθυντικό? Λέω εγώ στον πληθυντικό και εσείς στον ενικό. Όχι. Όχι, παρακαλώ περάστε. Ευχαριστώ, κυρία. Καθίστε αναπαυτικά.
Τι κάνετε και πώς είστε, τι να κάνω τώρα, ενικό ή πληθυντικό? Πάντα, έλα, ενικό. Ενικό, εντάξει. Το επιτρέπω. Ευχαριστώ. Τι κάνω, είμαι ωραίος τύπος. Είσαι πολύ ωραίος τύπος. Είσαι πολύ ωραίος τύπος γιατί αγαπάς τη ζωή, αισθάνομαι ότι βάζεις αυτό το πάθος μέσα σε ό,τι καταπιάνεσαι. Και αυτό βγαίνει και φτάνει στον κόσμο. Αυτή η θετικότητά σου και αυτή η αισιοδοξία σου, ο τρόπος που τα λες, ο τρόπος που προσεγγίζεις τα πράγματα, είναι κάτι που πια στις μέρες μας λείπει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά κοίταξε, το να είσαι θετικός προϋποθέτει πολλά πράγματα. Προϋποθέτει μια παιδεία από την αρχή που σου δίνει το δικαίωμα να σκέπτεσαι. Ένα, να σκέπτεσαι. Γιατί η παιδεία σου δίνει το δικαίωμα να σκέπτεσαι και να σκέπτεσαι σωστά πολλές φορές και λάθος. Αλλά μέσα από αυτά αρχίζει η θετική ενέργεια. Η θετική ενέργεια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο του. Το αποκτάς επειδή το θέλεις και το αποκτάς επειδή το σκέπτεσαι και μπορείς να το κάνεις στο τέλος. Εγώ ήμουν πάντα έτσι από παιδί, δηλαδή δεν με έφτιαξε η μαμά μου μόνο, έγινα. Δούλεψα γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ και σημαντικό. Δουλεύω μέχρι σήμερα, είμαι 71 και κάνω τόσες πολλές δουλειές, τόσα πολλά πράγματα ευχάριστα για μένα και επίσης παίρνω και αποφάσεις. Δηλαδή, η απόφασή μου πριν μερικά χρόνια να μην ξανακάνω καθημερινά και όλες αυτές τις τηλεοπτικές που με κούρασαν φοβερά και αποφάσισα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και τα κάνω αυτά τα άλλα πράγματα, δεν σταματάω. Δηλαδή... Ήταν απόφασή σου, Δημήτρη, λόγω κάποια συνθήκη, ήταν μια απόφαση που προέκυψε μέσα από τη σκέψη σου, την ωριμότητά σου και είπες... Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έκανα τα ίδια και τα ίδια. Αυτά που ήθελα να κάνω δεν πηγαίνανε καλά, γιατί το ελληνικό κοινό έχει μάθει 5 πράγματα και αυτά θέλει. Και καλά κάνει. Ναι, αυτά... Όμως, ό,τι έχεις κάνει έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν έγραψα ένα βιβλίο, γράφω άλλο ένα. Και το κυριότερο, έχω 1000 νέα παιδιά, γιατί. Φτιάχνω ένα καταπληκτικό κτήμα στην Πελοπόννησο και φύτεψα 1000 ελίτσες οι οποίες μεγαλώνουν και είμαι ενθουσιασμένος. Πηγαίνεις, επισκέπτεσαι συχνά, ποτίζεις. Όχι απλά, όλες... πάω στις 1000 ελίτσες και δουλεύω με τα χέρια μου. Μ' αρέσει να δουλεύω. Δε... Κοίταξε, έχουμε μάθει να κάνουμε γυμναστική, να πάμε στα τζιμ και από εδώ και από εκεί και στις πισίνες. Και όταν μας βάζουν σε πραγματική δουλειά, σε ένα χωράφι, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε. Ναι, εγώ μπορώ. Δεν μπορούμε. Και ξαναέμαθα και ξαναθυμήθηκα, αν θέλεις. Τα παιδιά σου έχουν την ίδια ενέργεια με σένα, το έχεις μεταλαμπαδεύσει αυτό. Θα σου απαντήσω, όχι απλά έχουν. Η κόρη μου γράφει, είναι σεναριογράφος, γράφει καθημερινές σειρές και έχει φοβερή, αν θέλετε, και η ογκονή μου η οποία μας βλέπει. Είναι η αδυναμία σου μεγάλη. Ναι. Έτσι, Γεια σου, Ανά. Γεια σου, Ανούλα. Να χαίρεσαι τον παππού και τη μαμά και τον μπαμπά και τον παππού όμως. Είναι... Κοίταξε, δεν έχουν παντρευτεί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ότι η κόρη μου μαζί με τον άντρα της ζουν καταπληκτικά τόσα πολλά χρόνια και έχω μια εγγονή 11 ετών, ούτε γάμι, ούτε συμβατότητα με κοινωνικές... Να σε ρωτήσω, σε ρώτησε ποτέ, γιατί εσύ έχεις δηλώσει ότι έχεις κάνει 2 γάμους και αν γύριζες το χρόνο έχω πίσω δεν τα ξανά γάμους, 2 παιδιά, 2 διαζύγια, τελειώσαμε. Τέλεια, όλα διπλά. Με ρώτησε και μου λέει, δεν με ρώτησε, μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν θα παντρευτώ με τον Δημήτρη και έτσι είπα, πάρα πολύ ωραία. Όσο είσαστε χωρίς αυτά τα δεσμάτα ανόητα του γάμου που είναι ξεπερασμένα, θα ζείτε μαζί και είναι πολύ πιο σημαντικό. Βέβαια. Σημαντικό είναι να αγαπάς, σημαντικό δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες η επικαιρότητα, για να πάω λίγο στην επικαιρότητα. Εκεί θέλω να πάμε κι εγώ. Και εδώ θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο εμένα με έχει συγκλονίσει. Το θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό που βλέπω αυτές τις μέρες και χρήζει συζήτηση σοβαρής, ότι ένα ζευγάρι στην Πάτρα, το οποίο το λέω εν γνώση της λέξης, είναι δύο, γιατί τους παρακολουθώ το τι λένε, είναι δύο αμόρφωτοι, ηλίθιοι, κάναν 3 παιδιά και αυτά τα 3 παιδιά δεν υπάρχουν. Και ο ένας ρίχνει τις κατάρες των άλλων, δηλαδή ο ένας βλάξ των άλλων. Και γιατί τους θεωρώ ηλίθιους, αμόρφωτους και ηλίθιους. Διότι το μόνο που τους ενδιέφερε, ενώ τα παιδιά πεθαίναν, με όποιον τρόπο, δεν είμαι δικαστής, αλλά πες του ότι ήταν ζωντανά, θα άλλαζε τίποτα. 2 σκουπίδια, 2 μηδενικά που ασχολούνται με το ίντερνετ, πεθαίνει το παιδί και ο άλλος χορεύει στην κηδεία και εδώ λες, πού βρισκόμαστε, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι κοινωνικό, δεν είναι απλό. Δεν είναι ένα απλό πράγμα ότι... Πεθάναν 3 ψυχές που το βλέπεις και σπαρταράς. Αλλά
είναι ότι αν υπάρχουν δύο τέτοιοι ηλίθιοι, πόσοι άλλοι ηλίθιοι θα τους μιμηθούν έτσι ώστε στα μίντια να υπάρχουν. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν. Ούτε έρωτας υπήρχε ανάμεσά τους και αν αυτό το λένε έρωτα, τότε η λέξη έχει χάσει σήμερα τη σημασία της. Όλη αυτή την ιστορία πώς την παρακολούθησες, Δημήτρη? Δηλαδή, αυτό που λες για μένα είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα, ότι δύο άνθρωποι έχουν μια οικογένεια και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αυτοπροβολή. Γιατί βλέπω έναν άνθρωπο στη φυλακή, ο οποίος δεν σταματάει να δίνει συνεντεύξεις, δεν σταματάει να παίρνει τηλέφωνα τους δημοσιογράφους, και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος είναι έξω, που κινείται στο ίδιο πλαίσιο και ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, που δεν δείχνει όμως κανένας αυτό το πένθος για τρεις ψυχές που δεν είναι στη ζωή. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν πένθος. Και θα πω γιατί. Γιατί απλούστατα τους ενδιαφέρει μόνο το εγώ τους. Αυτό το σάπιο, ηλίθιο, μηδενικό εγώ. Διότι αυτά τα πλάσματα, πέστε μου τι έχουν. Τι έχουν να πούν στην κοινωνία. Το μόνο που είχαν να πούν είναι μια συνέχεια που ήταν τα τρία παιδιά. Και τα τρία παιδιά χαθήκαν μόνο και μόνο για να μπορούν αυτοί να κάνουν το τίποτα, ξανά τίποτα, και αυτό το τίποτα να το μεταδίδουν μέσα από εικονίτσες από το κινητό τους. Εδώ λοιπόν, το αν θα καταδικαστούν, πιστεύω ναι, πιστεύω όχι, ό,τι θέλετε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς οι άλλοι ζουν έτσι. Πώς οι άλλοι είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Καταλάβατε, η κοινωνία... Πώς οι άλλοι φέρνουν στη ζωή παιδιά χωρίς να έχουν την παιδεία, τη γνώση, την ηθική να τα μεγαλώσουν. Και καμία προετοιμασία, αλλά πώς μπορείς να έχεις προετοιμασία για τα παιδιά όταν ο ίδιος σκέπτεσαι έτσι, όταν ο ίδιος δεν έχεις τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος, πέστε μου, αυτός ο πατέρας βλέπει ένα παιδί να πεθαίνει. Δεν έχει σημασία ποιος το σκότωσε και γιατί. Δεν αναρωτιέται μία φορά, δεν αναρωτιέται δεύτερη, δεν αναρωτιέται τρίτη και πάει και χορεύει και κάνει τον τραγουδιστή και θα πάει και σε εκπομπές. Εγώ λοιπόν επιμένω στη λέξη, αν θέλετε, για να κλείσω το θέμα, αυτοί οι άνθρωποι είναι σκουπίδια, δεν πρέπει να είναι ανάμεσά μας. Εγώ αν έβαζα στη φυλακή θα τους έβαζα και τους δύο. Δεν βάζεις τον έναν. Δεν είναι ένας ο αυτούργος. Νομίζω ότι ψάχνουν στοιχεία για να μπορέσουν να απαγγελθούν οι κατηγορίες αυτή τη στιγμή και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν, συνήργησαν οτιδήποτε για να βοηθήσουν να βρεθεί, να δοθεί. Κοιτάξτε, από εδώ και πέρα. Κοίταξε, από εδώ και πέρα δεν έχει σημασία αν θα πάνε φυλακή. Αυτά έχουν καταδικαστεί ήδη στην κοινωνία για το τι είναι σαν άνθρωποι. Από εδώ και πέρα όμως, σαν συγκροτημένη κοινωνία, εμείς οι υπόλοιποι, πρέπει να δούμε και πρέπει να ξανασυζητήσουμε μεταξύ μας τι είναι πια το νέο ηθικό, νέα ηθική, με συγχωρείς. Τι φταίει, Δημήτρη, τι πήγε στραβά? Το λέει ο Κέσλερ σε μια τριλογία του, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του αιώνα που έφυγε, που λέγεται, ένα βιβλίο του που λέγεται «Το φάντασμα στη μηχανή», τι δεν πήγε καλά στον 20ο αιώνα. Και συμπληρώνεται με ένα νεοφιλόσοφο Αμερικάνο, διαφεύγει τώρα το όνομά του, που μιλάει για την οπτικοποίηση του πολιτισμού, και εδώ μπαίνουμε σε ένα σημαντικό θέμα. Ότι από την ώρα που όλα είναι οπτική απεικόνηση, δεν διαβάζουμε, δεν σκεφτόμαστε, δεν νιώθουμε, νιώθει το κινητό μας για μας που δεν νιώθει φυσικά, και αρχίζουμε να κλείνουμε ένα σημαντικό κομμάτι που λέγεται φαντασία. Η φαντασία φτιάχνει στον άνθρωπο τα συναισθήματα, δουλεύει μαζί με τα συναισθήματα καλύτερα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μόνο βλέπει εικόνες, πάβει να λειτουργεί, λειτουργεί εικονικά. Και σας δίνω ένα παράδειγμα, όταν γράφω κάτι σοβαρό στο ίντερνετ, δεν το διαβάζουν παρά 20-30 άνθρωποι. Έτσι και βάλω μια χαζοφωτογραφία, χαμός από κάτω. Άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρει πια κανέναν το περιεχόμενο, αλλά μόνο η απλή απεικόνηση. Πιστεύεις, πάμε λίγο στο ελληνικό μητού, γιατί θέλω να στα ρωτήσω όλα, μπορώ να συζητάω μαζί σου ώρες. Το ελληνικό μητού ξεκίνησε στην Ελλάδα, ήρθε πριν 1,5 σχεδόν χρόνο. Μερικές υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης, περιμένουμε την ετοιμιγορία της δικαιοσύνης. Θέλω να μου πεις, αν πιστεύεις ότι μέσα από όλα αυτά θα επέλθει τελικά η κάθαρση. Αυτό το οποίο... Πολύ σημαντικό αυτό που λες, και καταλαβαίνω απόλυτα ότι όχι απλά θα έρθει η κάθαρση.
έπρεπε ήδη να ξεκινήσουμε και έπρεπε, και ξέρεις κάτι, έχουμε τον τελευταίο καιρό πάρει με το δάχτυλο και ό,τι θέλουμε, λέμε, πρέπει να φτιάξει νόμους η κυβέρνηση, πρέπει. Τι τους κάνεις εδώ, νόμους. Έρχεται κάτι στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα και τότε παίρνετε μια απόφαση να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Δεν έχει νόημα. Κοίτα, εγώ πιστεύω πιο πολύ στην αυτοοργάνωση, αν θέλεις, των κοινωνιών, δηλαδή σε ένα σημείο κοινωνία και οι συνθήκες οριμάζουν και πρέπει τα συνδικάτα των κινηματογραφιστών, των ηθοποιών, να έχουν έναν αυτοέλεγχο στο τι γίνεται στο χώρο. Είναι πιο σημαντικό από μια νομοθεσία που είναι τιμωρητική. Αν φτάσουμε πρόληψη, σε εκείνα τα σημεία τώρα που έχουμε φτάσει και μιλάμε για βιασμούς, για σεξουαλικές κακοποιήσεις και η τιμωρία αναπόφευκτα είναι μέσα στο... Ας έρθει, δεν είναι, η τιμωρία είναι αναγκαία. Ας την ξεχάσουμε τώρα και πες ότι αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται. Εάν όμως δεν βάλουμε κανόνες στο παιχνίδι, θα ξαναβρεθούν άλλοι 50 και πάλι θα έχουμε τα ίδια. Το στίγμα με άρα... Δημήτρη, ακόμα και να θωωθούν, το στίγμα θα τους ακολουθεί για την υπόλοιπη ζωή τους. Σαφώς. Τι πώς δεν τους ακολουθεί. Και θα τους ακολουθεί και θα τους κρίνει. Αλλά πάλι εδώ μπαίνει ένα θέμα, το οποίο είναι μιας ευνομούμενης πολιτείας και πολιτών οι οποίοι σκέπτονται. Έχουμε καταργήσει θανατική ποινή. Ναι. Γιατί λέμε ότι δεν πρέπει, ένας άνθρωπος πρέπει να... Άρα μιλάμε για επανένταξη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, μία μέρα, θέλετε δεν θέλετε, θα φύγουν από τη φυλακή σε 5 χρόνια, 6 χρόνια. Εδώ θα είναι, μεταξύ μας. Και τι θα κάνουμε, θα τους πετάξουμε, θα τους σκοτώσουμε? Όχι. Άρα μιλάμε για επανένταξη. Δυστυχώς, ενώ λέγονται σοφρονιστήρια οι φυλακές, το μόνο που δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας ότι μετά από κάποιο καιρό θα είναι μεταξύ μας. Εδώ είναι μία σπουδαία λέξη, την οποία δεν την ακούτε ούτε από μένα ούτε από κανέναν. Ο εγωισμός μας το κάνει αυτό. Δεν ακούτε τη λέξη συγγνώμη. Διότι αν ο Χ. Λιγνάδης, ο Χ. Φιλιππίδης έβγαινε αύριο στο κοινό και έλεγε συγγνώμη, έκανα λάθος. Για το συναίσθημά του. Εδώ τα αρνούνται. Πραγματικά. Και έλεγε μέσα από την ψυχή του συγγνώμη. Όπως και εγώ έχω πει πολλές φορές και πολλές δεν έχω πει. Έτσι και μαγιά του ανθρώπου είναι να μπορεί να πει συγγνώμη. Βλέπεις όμως ότι αυτό που λες στην περίπτωση του Παύλου Χαϊκάλη, ο οποίος δεν έκανε κάτι που κατηγορείται ποινικά, δεν έκανε κάποιο ποινικό αδίκημα. Βλέπεις ότι ακόμα και την επόμενη δουλειά θεατρικά που πήγε να κάνει, που προσπάθησε να κάνει, ο κόσμος δεν τον καλοδέχτηκε και τον έκαναν να απομονωθεί και να απομακρυνθεί και από την Αθήνα, δηλαδή. Λογικό. Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος τιμωρός είναι το κοινό. Είναι ο κόσμος και φυσικά είναι και η μεγαλύτερη τιμωρία σε έναν καλλιτέχνη. Δεν τον βλέπεις. Ξεχνάει ο κόσμος. Βέβαια. Και εύκολα. Το ξέρετε. Πες μου λίγο για αυτό το ωραίο βίντεο κλιπ που κάνεις με αυτό το υπερταλαντούχο, πανέμορφο, θεσπέσιο κορίτσι. Βλέπουμε και πλάνα, θα τα δούμε τώρα, για να πάρετε έτσι μια εικόνα. Τι πλάσμα είναι αυτό, μελαχρινό, απίστευτο, είναι η Αγγέλα Σιδηροπούλου. Και είναι εξαιρετική η δυναμική της. Έχει μια προσωπικότητα απίστευτη και ένα θέλω και πιστεύω και το κυριότερο. Γι' αυτό και δέχτηκα να της κάνω το βίντεο κλιπ. Είναι μορφωμένη, δεν είναι ένα παιδί που απλά ξέρει δύο πράγματα και έχει μέσα της μια κουλτούρα που είναι βαθιά και είναι πολύ καλή ηθοποιός. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν. Βλέπετε ότι στο βίντεο κλιπ το μεταμοντέρνο που με διέπει υπάρχει. Είναι καταπληκτικό, υπάρχει, είναι πολύ διαφορετικό. Το κλασικό είναι τελείως διαφορετικό με το μοντέρνο μαζί. Και επίσης δεν έχει αυτό το ανόητο η ωραία με τον ωραίο που αγαπιούνται και στο τέλος χωρίζουν και κλαίμε όλοι μαζί. Είναι δυναμικό και πιστεύω πολύ σε αυτό το κορίτσι. Να τη στείλουμε ένα φιλί και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνει. Τηλεόραση θα σε ξαναδούμε, μιλάς, συζητάς κάτι. Ποτέ. Κάνε κάτι. Μια χαρά είμαι. Όταν θα έρθει η ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα. Δεν βιάζουμε. Περνάω τόσο καλά. Άσε με να χαρώ. Κάνε τους βίους παράλληλους. Κάνε το δεύτερο βιβλίο σου. Το βιβλίο μου, ναι, θα τα πούμε άλλη φορά. Και άμα θες πρωταγωνίστρια, έχουμε εδώ. Ανοίξουμε κάστινγκ. Από εκεί δείχνεις. Δεν δείχνεις τον εαυτό σου. Κάτσε. Για να πεις εσύ, εντάξει, και εσύ θα μπορούσες. Κάτσε, έλα, αφού το έχετε όλες μας τις γυναίκες. Το ψώγιο δεν φεύγει. Σε ευχαριστώ εγώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Για τα πολύ ωραία κουβέντα μας που κάναμε. Ευχαριστώ. Μακάρι να είχα όσο περισσότερο χρόνο μπορούσα για να σε απολαύσω. Τώρα καταλαβαίνω γιατί αγαπώ να μιλάνε μαζί σου. Και απορώ πως αφήσανε δύο γυναίκες να τους φύγεις. Είσαι ο πιο υπέροχος άντρας για το σπίτι. Συζητάς τα πάντα. Ρομαντικός. Καλλιτεχνική ψυχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβη μου. Ευχαριστώ.
Και πάω εγώ από εδώ. Συνοδεύστε τον Δημήτρη μας να φύγει. Έλα, εφάκι μου, όμορφο και λίγο. Μου, θα παίξεις σε σύριαλ, πώς τα βλέπεις. Και άμα με ετοιμάσεις, κλείνω εγώ δουλειές. Να σου πω πάντως, όλοι μας μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε. Τι όμορφη, αυτή τη λαμπρή, κι εσύ πάντα. Αυτή τη λαμπρή να γίνουμε λαμπεροί. Έτσι. Ε? Και να γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω, δεν μας αρέσει. Δεν θα κάνετε έτσι στον καθρέφτη σας, το έχω ξαναπεί, μην τσιτώνεστε μόνοι σας, πως κάνουμε όλοι το πρωί. Ελάτε να σας τσιτώσουμε. Ελάτε στα Μεντίζενές να σας τσιτώσουμε όσο πρέπει, έτσι. Και να σας χαλαρώσουμε ψυχολογικά, γιατί άμα μας αρέσει το αποτέλεσμα στον καθρέφτη μας, νομίζω μετά το εκπέμπουμε όλο αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η θεραπεία έσπασε τα μία, γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι όταν έχουμε το δικό μας υλικό και γίνεται η αντιγύρανση σε πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ, χωρίς να αλλάξει όψη μας, χωρίς να πονέσουμε, χωρίς νηστέρι, γίνεται ένας χαμός τώρα με τα ραντεβού για το Πάσχα. Γι' αυτό θέλω από την αρχή της κουβέντας μας να πω στον κόσμο να μην χάσει την προσφορά. Κερδίστε τη και κάντε τη και μετά το Πάσχα. Και εγώ σας προτείνω να έρθετε τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί η βλαστοκυταροθεραπεία μας δεν αφήνει το παραμικρό σημάδι. Και αμέσως βλέπεις τη διαφορά. Λοιπόν, τους δίνουμε τη θεραπεία του λαιμού με τη σημερινή προσφορά. Δώρο. 2-10-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Ρώτα. Σημαντικός ο λαιμός. Πολύ. Σημαντικός, γιατί εδώ φαίνεται και η ηλικία. Είναι το πιο ζώρικο κομμάτι. Εκεί κοιτάμε όλες, ξέρω εγώ, ψάχνουμε εδώ, γιατί χαλάρωσα από εδώ, γιατί έχω μια γραμμούλα εκεί, φοράμε φουλάρι. Δεν λέει, τώρα θα τα πετάξουμε όλα, κορίτσια, διότι είναι το αποτέλεσμα άμεσο. Και ενδιαφέρονται και οι άντρες πολύ για το λαιμό. Βέβαια, και το περίγραμμα. Εννοείται, γιατί εδώ αρχίζει η βαρύτητα, ξέρεις, και προδίδει την ηλικία και μας πιάνει ένα άγχος. Λοιπόν, η έγχυση γίνεται χωρίς πόνο. Το τονίζω, γιατί το έκανα. Δεν αφήνει σημάδι. Είναι το δικό μας υλικό. Είναι δικό μας υλικό στα χέρια έμπειρης ομάδας. Άρα ουσιαστικά είναι σαν μια ανανέωση της επιδερμίδας μας, που μας προσφέρει αντιγύρανση, ενυδάτωση και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που χάνουμε. Και λίανση ρητίδων, να το πούμε σαφέστατα, είναι ένα φυσικό lifting η βλαστοκυταροθεραπεία. Γίνεται με το δικό μας DNA, ο γιατρός ξέρει πού να στοχεύσει. Σας λέω πάντα και στις φίλες μου που με ρωτάνε τι έκανες, ποιος το έκανε. Λέω ότι η ομάδα αυτή η ιατρική των Μεντίζενές ξέρει πού να στοχεύσει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είναι παγωμένα τα πρόσωπα alien. Βλέπεις ανέκφραστους, παγωμένους, είναι σαν θυμωμένος ο άλλος, δεν είναι ωραίο. Μπορεί να είναι σιδερωμένο, να είναι λίο, αλλά να είναι ψυχρό. Βέβαια. Εδώ είναι πολύ ωραίο το χαμόγελο, το να θυμώνει, να συνοφριώνεσαι. Όλοι αποτέλεσμα, βέβαια. Όλοι αυτό θέλουμε τελικά. Και αυτή η θεραπεία έχει αυτό το μαγικό αποτέλεσμα. Είναι για όλες τις ηλικίες, Έφη. Δηλαδή, για όλες. Αποφασίζω εγώ τώρα είμαι 50 και θέλω να το κάνω, να το ξεκινήσω τώρα. Μπορώ να το κάνω. Ναι, θα και δω η το κυρία το, και ο κύριος των 50 και το κορίτσι των 28 όπως εσύ. Κατάλαβες, διότι το κορίτσι ήταν... Η αυλή εδώ που να φαγωθείς, μωρέ Μιλιόγλου, τα χρόνια σου παίρνω. Μην αγχώρεστε. Λοιπόν, το νεότερο target group, τι θέλουν, θέλουν να τους κάνω. Θέλουν να τους κάνω μια θεραπεία γρήγορη. Όχι, να τους κάνω όλες εγώ, να φέρουμε για πάντα 28. Βασικά αυτό είναι ψυχοθεραπεία, να ξέρεις, γιατί όταν το κάνουμε και μας αρέσει, μόλις το δούμε, μετά είμαστε πολύ ωραίοι ψυχολογικά. Και αυτό βγαίνει σαν λάμψη. Οι νεότερες ηλικίες έρχονται και για τη λιπαρότητα, ξέρεις, τις σμιγματοειδείς σπόρους, διευρυμένους σπόρους, πυράκια, ναι, όπως το λες. Γίνεται καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Θέλω να κερδίσετε την προσφορά, ξέρω τι σας λέω, βιαστείτε, διότι δεν κρατάει για πολύ όπως όλα τα ωραία, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στο 210-51-58-160. Αυτό που βλέπεις εδώ, αυτό είναι αληθινό. Έχεις 60% έκπτωση. Και 7.053.53 στην Κύπρο. Έχετε επίσης την ενημέρωση δώρο, πολύ σημαντική ασχέτως απόφασης. Δείχνεις τα πάντα στον επιστημονικό σου σύμβουλο τι σε απασχολεί, πρόσωπο, λαιμός, δεκολτέ, Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Λεμεσό και Λευκοσία, τώρα και στα Χανιά. Τι ωραία, ήρθαμε και στην Κρήτη. Θα κάνουμε ωραία εγγένεια, εκεί θα έρθει ο κόσμος. Φανταστικά το μαράκι μας. Θα πιούμε ρακές. Θα στα οργανώσω. Αυτό με τις ρακές. Και το δώρο μας.
Θα πιούμε τις ρακές μας να γιορτάσουμε. Το δώρο σας είναι η θεραπεία του λαιμού εντελώς δωρεάν. Αν μας πεις Open Weekend, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Δείτε και το σποτ. Τώρα έρχεται το σποτ. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ για όλα, Ελένη μου, να περάσεις τέλεια. Μωρό μου, όμορφο. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που αυτός ο εμβληματικός βρετανικός οίκος ανοίγει πλέον τις πόρτες του με ένα exclusive κατάστημα στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη δει τρομερή ανταπόκριση από τους φανατικούς φίλους της μάρκας και είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα εξαιρετικά καλά. Νομίζω ότι το κάθε προϊόν Molton Brown είναι μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία από τα αρώματα, από το packaging, από τον τρόπο που σου έρχονται από το e-shop πακεταρισμένα καταπληκτικά. Οπότε είναι πραγματικά ότι ανοίγεις ένα μπουκάλι και σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει είτε στις νότες του Orange and Bergamot, είτε στις νότες του Rhubarb and Rose που είναι το σημερινό μας λανσάρισμα, είτε στο εμβληματικό Black Pepper Recharge που είναι αυτό που αγαπάνε όλοι οι άντρες. Είναι προϊόντα που πραγματικά έχουν φανατικό κοινό και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μπορούμε ως μάρκα πλέον να τους εξυπηρετήσουμε σε ένα signature κατάστημα. Της Molton Brown το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο brand που έχει πολύ ωραίες μυρωδιές και το επιτάσσει βέβαια η εποχή γιατί μπαίνουμε στην άνοιξη, άνοιξη-καλοκαίρι, οπότε είναι πολύ ωραίο γιατί είναι και αποκλειστικά στην Ελλάδα το πρώτο κατάστημα που ανοίγει. Χριστιανά μου, και εσύ δίνεις το παρόν στο πρώτο κατάστημα Molton Brown στην Ελλάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ, λατρεύω το brand, χρησιμοποιώ τα προϊόντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους έχουμε ένα flagship store στην Κηφισιά, στο κέντρο, για να μπορούμε να κάνουμε το shopping μας άνετα και με εύκολη πρόσβαση. Έχεις κάποιο αγαπημένο προϊόν της Molton Brown? Μου αρέσουν όλα και μου αρέσει να δοκιμάζω και τα καινούργια και τα limited edition που βγάζουν και να πειραματίζουμε και να μπερδεύω και τις μυρωδιές πολλές φορές. Δοκιμάστε το κι αυτό, είναι ωραίο. Πολύ ωραία. Για εκεί το Βαΐον σήμερα, χρόνια πολλά να πούμε στη Βάγια, στο Βάιο, στη Βαΐτσα και στην μητερούλα, την αγαπημένη μου, το αυγουλάκι μας, τη μαμά της Κωνσταντίνας από την Κερδίτσα που είναι Εύαγια. Και στην Εύη Φραγκάκη να πούμε που έχει γενέθλια. Που έχει γενέθλια, ναι, ναι. Όλα τα καλά παιδιά είναι κρυάρια. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Μην τα λύσω για τα κρυάρια. Ή έχουν φίλο κρυό. Ή έχουν κρυ. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα, με υγεία, με αγάπη, με δύναμη, με πίστη, με πολύ πολύ φως. Καλή Ανάσταση, με πολύ αγάπη για τους γύρω μας. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε. Τη λαμπρή. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε. Πόσο πέφτει? Πέφτει πολύ. Μάιος έχει μπει. Όχι το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι το μεγάλο Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα. Μετά. Το παραεπόμενο. Έτσι να σας λείψουμε λιγάκι. Για να γυρίσετε αποφασισμένοι. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Καλές γιορτές με αγάπη και υγεία. Και πολύ φως. Φως, φως, φως. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Bye bye. No dance floor, let me see your best move.